Καλησπέρα. Τι συμβαίνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βγάλετε Amber Alert. Ναι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι. Και ακούω και θορύβους. Παιδιά, όλη γύρω που είναι. Έχουμε βγάλει Amber Alert. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Έχετε. Δεν πρόλαβε και η Ολγίνα σαν την Φες Κορδά Φες που έτρεχε. Α, κατάλαβα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε για ακόμα μία μέρα, για ακόμα ένα μεσημέρι στο Made in Star. Θα σας πω από την αρχή ότι έχει μεγάλη σημασία για εμάς, γιατί όλα τα διαβάζουμε, τα email που παίρνουμε, τα μηνύματα στο fanpage του Facebook στο Made in Star, αλλά και στο Twitter, Made in Star, Made in, κάτω παύλα, Star. Να καλωσορίσω στην παρέα μας την Μαριάννα Αντωνακάκη, δημοσιογράφο. Η Μαριάννα μας τελειώνει τη σχολή New Media Studies του κυρίου Σταμάτη Μαλέλη. Ακριβώς. Ναι, τι άλλο θες να μας πεις. Είμαι πανευτυχής που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Κι εμείς, Μαριάννα μου. Θέλω να πω ότι η Ιωάννα Ιβάσου δεν μπορεί να είναι μαζί μας, στην παρέα μας σήμερα, γιατί της συνέβη ένα τυχές γεγονός στην οικογένειά της. Που αφορά πολύ ειδικό της κοντινό πρόσωπο. Ιωάννα μου, τα συλληπιτήριά μας και να ξέρεις ότι εμείς είμαστε πάντα εδώ μαζί σου. Μπορώ να κάτσω στη θέση της Ολγίνας. Ναι, αυτό έλαβε γιατί φαίνεται. Μπορώ να τη πάω. Προλαβαίνω. Τι ωραία. Παιδιά. Δεν είμαστε καλά. Χαρίλα, Ούρσουλα. Είναι γεγονός. Χαρίλα, Ούρσουλα. Λοιπόν, εχθές έχασα το quiz. Ναι, βεβαίως. Το έφτιαξα με τα χεράκια μου, σας παρακαλώ, και μην πείτε τίποτα κακό. Εχθές το βράδυ το έφτιαξα, γιατί το μεσημέρι, εχθές, έχασα στο παιχνίδι που παίξαμε με τις 10 φωτογραφίες. Όχι. Και έχασα, οπότε με βάλατε. Να σου πω, το έχεις φτιάξει εσύ, Ολγίνα. Εγώ το έφτιαξα. Έχεις κλέψει πάντα τη βοήθεια του κοινού. Εγώ το έφτιαξα. Ολγίνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Έχω τη συνταγή μαζί μου. Ναι, αυτό θέλω. Όχι, να μας πεις. Θα τη δώσετε στον κόσμο, στους τηλεθεατές μας. Κάτσε να περάσει λίγη ώρα την ώρα που θα φάμε, να δούμε και τηλεθεατές. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό εσύ το έπιασα λίγο και μου φάνηκε πολύ μαλακό, ρε παιδιά. Είναι σοκολατόπιτα, αλλά δεν λέγεται σοκολατόπιτα. Μην βάζεις και τα χέρια σου μέσα. Λέγεται κραστό κέικ. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μαχαιροπύρουνα. Τι, έτσι. Φέρτε, φέρτε πια τα παιδί μου. Φέρτε κάτι με τα δάχτυλα, να φάμε. Φέρτε πια τα παλικάρι μου. Δείξε και την πόδια, δείξε την πόδια. Μπορούμε λίγο. Πες μου, σε παρακαλώ. Φέτε το, φέτε το. Εδώ, να ρωτήσουμε την Ολγίνα μέχρι να φέρω τα χέρια. Έλα, το φλουρί που είναι. Τι έχει αυτό μέσα. Θέλει λιγούρα να φτιάξει και να τη. Έχει κακάο. Συγγνώμη, για να μαθαίνουν και τα κορίτσια που βλέπουν στο σπίτι, αυτό είναι το σετ που φοράμε όταν κάνουμε δουλειές. Κόκκινο παπουτσάκι και ποδιά. Δεν είναι δύσκολο. Δεν πονάει, βλέπετε. Λοιπόν, δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Να περνάμε και μηνύματα. Και μετά από την κουζίνα καταλαβαίνεις τι θα γίνεται. Ξέρετε όμως, εγώ θέλω να πω στον κόσμο ότι και σήμερα θα έχουμε παιχνίδι, εννοείται. Και δεν θα κάνει ο άνθρωπος. Θα έχουμε 800 κιλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Να μαγειρέψει. Τι μας έχουμε μέσα. Πάλι φαγητό. Όχι, ο άτυχος θα φάει το κέικ της Ολγίνας. Όχι. Να σου πω, δεν είπανε χρόνια πολλά στους Δημήτριδες και στους Δημήτριδες. Περίμενε. Δημήτρη μου, κάτσε γιατί μισό λεπτό. Περίμενε, το έχω. Χρόνια πολλά. Θα σας πω το θεϊκό που είδα σήμερα. Δεν γιορτάζει μόνο ο Δημήτρης σήμερα, το ξέρετε αυτό. Γιορτάζει και ο Γλύκον, ο Γλυκός, ο Λέπτινος και η Λεπτίνα. Α, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, αστάθη γλυκέ μου. Και ο Δημήτρης ο Ζαπατήρας που μας βάζει την υπέροχη μουσική. Χρόνια πολλά, παιδιά. Σε όλους. Σε όλους. Δημήτρη, φίλη μου, και σε εσένα χρόνια πολλά. Ο παραγωγός μας. Γιατί δεν μας φέρανε γλυκά όμως. Και ο Φλόρ γιορτάζει. Και ο Φλόρ γιορτάζει. Και ο Φλόρ. Ναι, Δημήτρη μου, έλα σε φιλήσω. Έλα, εσύ είσαι εδώ, να πάρεις φιλή. Άντε πάλι, οικονόμησες. Χρόνια πολλά. Εσταματήστε πια. Ναι. Ξαφνικά, μου κοίναμε όλοι οι Δημήτριδες. Όλοι οι κομπιβοί Δημήτριδες. Και στο Δημήτρη τον Κοντογιάννη, τον βοηθό του σκηνοθέτη. Κανένας άλλος έμεινε. Φιλάκι, Μιχάλη μου, γιορτάζεις. Ναι. Μήπως το δεύτερο σου κάθε μέρα. Δημήτρης. Σας ευχαριστώ. Ευχάρι το τραγούδι. Βάλτε αυτά, να κάνουμε κέφι. Αχ,
έτσι όπως το κρατάς, έτσι όπως το κρατάς. Μπορώ να κάθω το κέικ εγώ λίγο. Δεν έχετε απαντήσει σε κέρες ερωτήσεις. Λέγε. Τι υλικά περιλαμβάνει. Μια στιγμή, θα τα πει τώρα η Ιωλίνα. Κάτσε, δεν έχει το πάνω. Την εκτέλεση μεταφορικά και φωνεκτικά. Εγώ πάντως έτσι όπως το βλέπω έχω την εντύπωση ότι αν φυτέψεις κάτι εκεί μέσα θα φυτρώσει. Γιατί αν δεν το υπερασπίσουμε. Εγώ πιστεύω ότι φαίνεται να πάμε όλοι αύριο, δεν θέλει κανείς. Θέλετε να σας πω γρήγορα, να πες μας και να πεις και στον κόσμο, στην κάμερα. Και το κουταλάκι βέβαια. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, έχει ένα κεσεδάκι βούτυρο το οποίο το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Στη συνέχεια έχουμε χαμηλή φωτιά και σταματήστε. Και περιμένουμε να λιώσει. Ρίχνουμε 2 φλιτζανάκια ζάχαρη και μόλις λιώσει το βούτυρο και η ζάχαρη, σβήνουμε το μάτι. Δείξτε το ξανά. Αφού έχει σβήσει το μάτι, ρίχνουμε 3/4 του φλιτζανιού κακάο και 1/4 του φλιτζανιού λικέρ ή κονιάκ. Από το μείγμα της κατσαρόλας θα κρατήσουμε ένα φλιτζάνι. Έχει παχύνει τώρα τελευταία. Λοιπόν, περιμένετε να τελειώσω, παρακαλώ. Σε ένα μπολ χτυπάμε 5 αυγά πολύ καλά με 2 βανίλιες και ρίχνουμε αυτό που έχει προκύψει από την κατσαρόλα. Το βιτάμε τη ζάχαρη. Ναι. Μετά ρίχνουμε σε ένα άλλο μπολ ένα λάξ. Μία το υγρό που έχουμε από την κατσαρόλα και μία το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Α, το πολύ γνωστό, αλεύρι. Ακριβώς. Και να σας πω και τη λεπτομέρεια, γιατί αυτή κάνει το κλειδί, παρακαλώ. Κάνει τη διαφορά. Θα σου πω εγώ τη λεπτομέρεια. Σταμάτα εσύ. Το δίνουμε το χαρτάκι αυτό σε κάποιον που ξέρει να το φτιάξει και μας το φέρνει έτοιμο. Εγώ αυτό και το έφτιαξα για εσά. Συγγνώμη, μπορώ να πω ότι ήταν μια ενότητα τη εκπομπή. Η Ολγίνα διαβάζει Ολγίνα. Ούρσουλα, χαρίλα, παρακαλώ, περιπεράστε κύριε. Το ξέρει όλο απ' έξω όμως, έτσι. Λατρεύω φυσικά. Παιδιά, δεν ξέρω, κάτι έχει συμβεί τώρα μέσα μου και έχω ξεχάσει αυτομάτως τα θέματα της εκπομπής. Δεν τελείωσε μια στιγμή. Ένα δευτερόλεπτο. Το ψήνουμε στους 180 βαθμούς. Ναι. Σε προθερμασμένο. Ναι, προθερμασμένο. Σε προθερμασμένο. Φούρνο. Φούρνο. Βοήθησε την αύριο, Γιώργο μου. Για μισή ωρίτσα και 30 λεπτάκια. Όχι. Μισή ωρίτσα μόνο. Ναι, μισή ωρίτσα. Και μετά ρίχνουμε το φλιτζάνι που έχουμε κρατήσει από πάνω. Λοιπόν, διότι περισσέψει γλώσσα το σωστά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Το κουκουνάρι γιατί το έβαλε, έτσι κοσμητικό. Το κουκουνάρι ήταν ιδέα τη μαμά. Για να είμαι ειλικρινή. Φίλοι, δώσε ένα. Πε τη μαμά σου, ευχαριστώ. Μαμά, ευχαριστώ. Πού είναι η μανούλα τη Ολγίνα. Να σε χαίρετε. Καμάρο το κέικ. Βέβαια, παιδιά, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, τι ήθελα εγώ να πω, σε ποιο δεν έχω βάλει. Κουτάνια δεν έχει δώσει σε κανέναν πάντω. Μισό λεπτό, παιδιά. Παιδιά, εγώ δεν πρόπρε έχω. Είναι δυνατό. Δεν κατάλαβε πώ από δεν έχω βάλει. Σαν τον Αστερίξ, θα το κόψουμε στα 1-2 στα 6. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ναι. Θέλω να κρατήσω όμως και για τους τηλεθεατές μας λίγο κέικ να έχουν να φάνε. Ναι, τι, συγγνώμη. Ναι, παιδιά, γιατί, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Να πηγαίνεις για finger food εν τω μεταξύ. Να φάει πρώτα η Ολγίνα, δοκιμάσαι. Δοκιμάστε, δοκιμάστε. Να πάρω και από τα θέματα. Όχι, πιστεύετε. Είναι σαν το βασιλιά. Πρώτα που δοκιμάσει άλλο. Σφίγγει τα δόντια και συνεχίζει. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Ολγινάκι μου. Μισό χέρα μου, εσύ. Σα αρέσει. Κάποιο άλλο έφαγε εκτό από την Ολγίνα. Ναι, έχω την Παύλου. Παίζει τώρα, παίζει. Λοιπόν, μπράβο, Ολγινάκι μου. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο ήταν, βγαίνει και σε γλυκό. Θα βάλουμε και παγωτό, μια μπάλα βανιλιά. Τέλειο. Παιδιά, αλήθεια είναι τέλειο. Δεν κάνω μπλάκα. Μιχαλάκι μου, δες. Ωραία, και τώρα πάμε να κάτσουμε να δούμε τηλεόραση. Και τώρα να κάτσουμε να δούμε τηλεόραση. Μεσημέρια. Έλα, πάρα. Έλα. Όχι όλα, παιδί μου. Πάρ' τα πίσω. Μιχάλη, θα σε μαλώσω. Μα αφού μου είπε ότι σ' αρέσω έτσι. Για σένα δουλεύει ο Μιχάλης. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, ήθελα να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ολγίνα. Παιδιά, είναι χειροκρότημα για την Ολγίνα. Σας παρακαλώ. Τόση ώρα και πήγε και έφτιαξε κέικ βραδιάτικο. Τα θέματα σου πήρα. Κλέφτρα, και εγώ το διαγωνισμό σου. Αυτά να τα ακούνε οι γαμπροί, Ολγίνα μου. Διαγωνισμό, είπαμε. Να πούμε λίγο για τον διαγωνισμό. Πριν περάσουμε στα πολύ ωραία θέματα. Τι θα γίνει, Φανή μου. Υπάρχει προπρόνημα, ε. Να περάσουμε στο. Πριν περάσουμε στα πολύ ωραία θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς και σήμερα, συνεντεύξεις, βλέπω εδώ. Παρουσίαση του Αντένα είχαμε εψές το βράδυ. Όλους τους είδαμε, με όλους μιλήσαμε και με τον κύριο Λιάτσο και με την Νάντια Μπουλέ. Λάτσο. Μα και συγγνώμη, και με τον κύριο Λάτσο. Γιατί θα πέσουν τώρα τηλέφωνα, τι έγινε, πήγε εδώ. Έτσι γίνονται παρεξηγήσεις. Και με την Κατερίνα Ζαρίφη και με τον Χρήστο Φερεντίνο και με τη Σύση Χριστίδου. Πολύ ωραία πράγματα μάθαμε από τα
Από αυτούς πολύ αγαπημένους. Τι. Είχε πολύ παρασκήνιο η χθεσινή βραδιά. Εσύ, αν δεν πεις τη λέξη παρασκήνιο μια μέρα, μπορείς. Ρε, παιδιά, συγγνώμη, εγώ δεν κοιτάω πάντα αυτό που γίνεται μπροστά από τις κάμερες. Κοιτάμε τι γίνεται και πίσω από τις κάμερες. Δώσε μου λίγο. Έτσι, είμαι σε λάθος εκπομπή. Φραντζέσκα, μία μικρή γεύση θέλω να μου δώσεις. Μία μικρή, τι ξέρεις. Από τι θες να ξεκινήσουμε, από Λίτσα Πατέρα, από Χρήστο Φερεντίνο. Πες μου για την κυρία Πατέρα κάτι. Παιδιά, είπε λίγο. Τη δήλωση βόμβα. Τι είναι η δήλωση βόμβα. Μπήκε η Αφροδίτη στον κρυό. Πάμε, πρέπει να πάμε πρώτα σε άλλα και να πάμε μετά στην κλωδικά. Έχεις πολύ καλό πράγμα εκεί. Είσαι εσύ μία. Δηλαδή μπορεί ακόμη σε αυτή τη χώρα λοιπόν. Η Λίτσα Πατέρα να κάνει δηλώσεις βόμβες. Ναι, πάμε. Γιατί όχι. Σοκάρετε αυτή προβλέψεις. Τη χώρα. Λοιπόν, σας έχω quiz. Θέλω να σας πω ότι σας έχω quiz και σήμερα εννοείται και πάντα με απάντηση. Πρέπει να ξεκινάς ανάποδο. Θέλω να... πρώτα την ποινή και μετά το quiz. Όχι. Θέλω να πάμε να δούμε δύο φωτογραφίες. Και θέλω να δούμε, μπορούμε να δούμε λίγο τις φωτογραφίες. Θα με βοηθήσετε για να το περιγράψω. Παναγία βλέπουμε μου. Εδώ αυτό. Δύο ντεκολτέ. Αυτά τα δείχνουν πριν βγάλουν το γλυκό. Περίμενε. Για ξέρουμε. Δεν θα το πάμε. Δεξιά είναι τη. Πώς τη λένε, μωρέ, αυτή να δείτε. Τη κυρία Σουμπέρκερ. Αυτή είναι η κυρία. Λοιπόν, ναι, πρέπει. Κάτσε από κάνα δώρο το αρκουδάκι. Δηλαδή, τόσα λεπτά πριν ένα αρκουδάκι λούτρινο. Αποσκοπομπολία, αν είναι δυνατόν. Ένα Έλληνα παρουσιαστή από την κυρία Μέρκελ. Αριστερά, παρακαλώ πολύ. Ναι. Είναι κάποια. Γνωστός μου είναι αυτός. Πολύ γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια. Και θέλω να μου βρείτε εσείς, η ερώτηση είναι εξής. Ποια Ελληνίδα παρουσιάστρια έχει το ίδιο ντεκολτέ με την Άγγελα Μέρκελ. Ποια είναι. Εγώ, αν πηγαίνει στο μυαλό μου, είναι πολύ πιο συμπαθητική από τη Μέρκελ. Θα μου πει όλοι είναι πιο συμπαθητική από τη Μέρκελ. Όλοι όμως, έτσι. Δεν όλοι. Είναι κριτήριο. Συγγνώμη, υπάρχει άτομο εχθές στο Facebook που μας έστειλε Αγαπάμε Μέρκελ. Καλά, αυτό είναι η διαστροφή, παιδιά. Δεν κοίταξε είναι αγάπης, να δει. Ναι, δεν τελείω. Μπορεί να δούμε. Δεν έχει, είναι η μόνη θεραπεία που δεν έχει βρεθεί ακόμα. Μέρκελ Lover. Τα σοκ θα διέπεσε στην Στεφανία. Δεν ξέρω ποια είναι η παρουσιάστρια, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ατυχία να την συγκρίνουμε με τη Μέρκελ. Μην ανησυχήσω, όταν θα δούμε το αποτέλεσμα θα καταλάβετε και τον σκοπό του Medistar που βάζει αυτό το quiz. Λοιπόν, θέλω εγώ να πω, όντως έχεις δίκιο Μαρία μου. Η Μαρία μας είπε τώρα, η Μαρία είναι... μας είπε ότι άμα βγάλεις το κεφάλι της... The Voice. Η αρχισυντάκτριά μας. Ότι άμα παίρνει το κεφάλι, λες ότι είναι και λίγο κάτι καλό, δεν είναι κακό. Ναι, Μαρία. Αχ, εγώ γιατί δεν θα συμφωνήσω με τη Μαρία. Είναι λίγο juicy. Ακόμα χειρότερα. Δεν είναι λίγο juicy. Είναι πάλι αρέσει η ηλικία. Πρόσεξε, ούτε κάτι για την Τρίτη. Ούτε 15 χρόνια φαντάρος να απολυθείς δεν είναι ποθητό, Μαρία, στο λέω εγώ. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, τι ήθελα εγώ να πω, ήθελα να πω ότι θα δούμε τα τηλεοπτικά μας, θα δούμε την απάντηση του quiz, θα δούμε πολύ ωραία ερωτευμένα ζευγάρια. Διαβάσατε σήμερα περιοδικά. Hello, OK. Ναι. Τα είδατε. Ναι. Και θέλαμε κι εμείς να πιούμε σοκολατίτσα με τον αγαπημένο μας. Για τον Χατζηπαύλου το λέω. Μιλήσαμε τη σοκολατίτσα. Έχω στεναχωρηθεί. Ακόμα με την έχεις πιει. Πάρε το όλο δικό σου, αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω ποιος είναι ο σύντροφός σου και τι κάνετε. Τη σοκολατίτσα, τόσο καιρό τη λέει η Φραντζέσκα. Για όνομα του Θεού. Πίνουμε πολύ σοκολάτα. Σοκολάτα, για όνομα του Θεού. Ναι. Νεύρα, πίνουμε σοκολάτα, λέει πίνουμε. Τι άλλο, έχουμε. Είδατε, άμα φας γλυκό, χαζεύεις. Πολύ ωραία συνέντευξη θα έχουμε και όχι την έχουμε βιντεοσκοπήσει. Θα τον έχουμε στην παρέα μας μέσω link τον Μάνο Γαβρά. Έναν αγαπημένο ηθοποιό, ο οποίος έχει κάνει όντως διάφορες συμμετοχές στο εξωτερικό, έχει διαπρέψει. Εγώ τον είχα δει και στην ταινία, τον Back Up Plan, το έχετε δει με την Τζένιφερ Λόπεζ. Ναι. Δεν το ήξερα, παιδιά. Και έτσι όπως βλέπω την ταινία, βλέπω το Μαλαβρά. Δεν είμαστε καλά. Αυτά είναι. Όντως κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Όντως, γιατί κάποιοι άλλοι που λένε ότι κάνουν έχουν πάει εκεί για τα χαλιά. Θα έχουμε το Μάνο Γαβρά στην παρέα μας. Θέλουμε να μας στείλετε και τις δικές σας ερωτήσεις που θέλετε να θέσουμε στον Μάνο για το πώς είναι τα πράγματα στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, τα μαθήματα. Αν έχει γνωρίσει κάποιον γνωστό ηθοποιό, πώς είναι η Τζένιφερ Λόπεζ. Αν ξέρουν τη Λίτσα Πατέρα στην Αμερική. Λοιπόν, επίσης θα σας πούμε ποια γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός επέλεξε, όχι να πάει σε κάποιο εξωτικό νησί ή μάνα σου, εγώ και εσύ, επέλεξε να κάνει το μήνα μέλητος, μήνα, ναι, στην Ακρόπολη, εκεί γύρω.
Συγγνώμη, σε μήνα. Μήνα, δεν είπα μήνα. Τα 30 λεπτά. Πόσο καιρό να κάτσει στην Ακρόπολη. 31-2 ώρες. Μήπως είναι το τρίωρο του μέλητος. Τι? Το τρίωρο του μέλητος. Όχι, δεν ξέρω, θα μας τα πει όλα γιατί μας το λέει στην καμερά. Αυτό το τραγούδι είναι εντελώς άστοχο να πάμε στο νησί μάνα σου εγώ και εσύ. Παντρεμένον έχουμε κανέναν εδώ. Πολύ. Παντρεμένος, είπες ποτέ στη γυναίκα σου πάρει και τη μάνα σου να πάμε διακοπές. Δεν το πες. Το τραγούδι είναι εντελώς άστοχο. Σταμάτα, πληγώνεις μανούλες τώρα να ξέρεις. Είναι πολύ εύστοχο, κάνει λάθος. Κρατάει η μάνα την κόρη και ξαμολιέσαι στο νησί εσύ να δεις ομορφιές του. Όχι, λέει, έλεγα το πολύ. Λοιπόν, θέλω πριν περάσουμε στο παιχνίδι της ημέρας, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε δει, είναι πάρα πολύ αστείο. Θα γελάσουμε πάλι, θα θυμίσουμε. Να σας πω για τις πολύ ωραίες κασετίνες. Τα πολύ ωραία δώρα της ημέρας, 5 επαγγελματικά σετ ομορφιάς καλλιντικών. Και εννοείται θα πάρω το μεγαλύτερο, αν και όλο το ίδιο είναι από ό,τι βλέπω, έτσι. Μπορώ. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Είναι πραγματικά τέλειο. Είναι μια προσφορά του www.123omorphia.com και έχει κραγιόν όλα τα χρώματα, σκιές όλα τα χρώματα, πούδρα, ρούς, μολύβια, περίγραμμα, τα πάντα, παιδιά. Καθρέφτη. Κάτσε να το έχω δει εδώ στα δόντια. Όχι. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ, μια προσφορά του www.123omorphia.com. Έχει καλά, είμαι Σάκη. Και φυσικά, να πούμε ότι η εταιρεία είναι η Peggy Shaz. Εγώ τα ήξερα τα καλλιντικά αυτά. Τι, τι. Εσύ δεν έχεις πάρει την κασέτα, την έχεις πάρει όλο το σχολείο. Είναι τέλειο, τέλειο. Νομίζω ότι κάθε γυναίκα θέλει να έχει κάτι τέτοιο. Μαριάννα μου, δεν θα το ήθελες κι εσύ. Επειδή δεν μιλάω. Όχι, νομίζω ότι μπορεί, εσύ μπορείς να στείλεις μήνυμα. Μπορώ, ε. Ναι. Ωραία, στο διάλειμμα. Λοιπόν, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε μη, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54990. Ενώ φυσικά καλείτε και από το σταθερό στο 9011-51-51-40 και αφήνετε ηχητικό μήνυμα με τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι 5 τυχερές νικήτριες ή και νικητές. Δεν είναι κακό. Όλοι κάπως άρεσε τα βάθη. Θα ανακοινωθούν σήμερα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία, παιδιά. Είναι πραγματικά τέλειο. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, μένουν εδώ, δεν πάνε πουθενά. Κανόνες, Γιώργο, γιατί ξέρω ότι τα έχεις βάλει στο μάτι να βουτήξεις τίποτα. Εγώ και θέλω να πω. Στο πλαίσιο κοινωνιολογικής έρευνας θέλω να το δω αυτό. Γιατί αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι που περνάει από το πρόσωπο μιας γυναίκας. Όχι, κάνεις λάθος. Άμα είναι, θα βάλεις το καφετί με το μπες, το κρακιονάκι, το νιούντ και το μονιδάκι. Τι, δεν στο απαγορεύει κανείς. Απλά θα σε δούμε στις ειδήσεις άμα τα βάψεις όλα. Αλλά μετά είναι που τα βάζεις όλα αυτά και λες δεν υπάρχουν αληθινοί άντρες. Όπως λέει και μια πολύ γνωστή διαφήμιση, τι βαρετό να είσαι άντρας. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε σε διαφημίσεις, αλλά θέλω να πω ότι σε πολύ λίγο εδώ, στο πλατό του Made Star, θα ακούσουμε φωνές. Ακούω φωνές! Και πρέπει να πούμε ποιοι είναι, ποιες είναι αυτές οι φωνές. Όποιος τις βρει θα τον κάψουμε. Λίγο αυτό. Όχι, όποιος τις βρει. Κάτσε λίγο, το κάνω σωστά. Εδώ, χτύπα εδώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά. Στεναχωρήθηκα, αλήθεια! Ξέχασα το κασκόλ που πάνω στο γραφείο και ο κόσμος δεν θα με πιστεύει. Αχ, θα τα κλέβεις. Παιδιά, μου έστειλε... Και κλέβεις. Μου κάνει τώρα μόλις tweet η Άννα Πρέλεβιτς και μου λέει Νικόλετα, πού είναι το κασκόλ σου. Άννα μου, τώρα θα μου το φέρουνε. Έχεις δίκιο. Στεναχωρήθηκα. Άννα, πρέπει να βρεις την εκπομπή εσύ, να σε δείξουμε, να μας πεις για την εμπειρία σου στο ΜΑΤ. Όλα αυτά πρέπει να μας τα πεις. Να δεις από κοντά το pullover. Ναι. Θα εκτεθεί αυτό το pullover. Δεν είναι pullover, είναι κασκόλ. Με μπέρδεψε η Είπα ότι πάει να βρει το pullover. Και επίσης, με αφορμή αυτό που μου λες, Γιώργο. Καλά, καλά. Θέλω να πω ότι δεν μου έχετε ξεκαθαρίσει και έχω μάρτυρες όλους εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι. Το κασκόλ αν είναι για σκυλάκι, αν είναι για Μπάρμπι, αν είναι για Τζον Τζον, αν είναι για το Μιχάλη. Είναι, όχι. Θα σου πω. Είναι... Λέξα, για το Μιχάλη θες 3 μέτρα κασκόλ. Οπότε... Θα πας στη Ρωσία. Τι? Λέω αν για το Μιχάλη θες 3 μέτρα κασκόλ, δεν σε φέρει. Όχι, θες να πεις κάτι. Μιχάλης τι λέει. Ακριβώς. Μην μη ακούς Μιχάλη. Λοιπόν, έχω και τα περιοδικά στα χέρια μου τόση ώρα που τα αγαπάω τόσο πολύ. Να μιλήσουμε για τα υπέροχα ερωτευμένα ζευγάρια. Και όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και τα ελληνικά. Εκτός από τη μυθολογία, υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα και σταμάτα να ζηλεύεις. Λοιπόν, ξεκινάμε με το παιχνίδι. Έχουμε χαρτί και στυλόλι. Ναι. Να πω στον κόσμο που μας βλέπει από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, αν το έχετε. Εννοείται όλοι. Από όπου και να είστε, να κάνετε ησυχία. Και εσείς όμως, γιατί τώρα
θα πάμε να ακούσουμε φωνές. Πρέπει και εμείς εδώ να τις αναγνωρίσουμε και εσείς να μας δώσετε την απάντησή σας μέσω του Facebook. Έτσι, δεν συμφέρει όμως, εμείς κάνουμε πιο γρήγορα, δεν είναι σωστό. Ζανιά, να δούμε, τα βρήκανε. Έχουν απαντήσει για το quiz για αρχή. Το έχουν βρει. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Α, έχουμε και απαντήσει για το quiz και είναι και σωστές μερικές. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, χαρτί εγώ δεν έχω και στυλό. Τι πράγματα είναι αυτά. Πέντε φωνές είναι, το ξέρετε αυτό. Ναι. Γνωστών παρουσιαστριών, ηθοποιών, καλλιτεχνιδών. Καλλιτεχνιδών, ναι. Καταλαβαίνεις τώρα. Τις γνωστές οικογενείας. Πού είναι ένα στυλό. Πού είναι. Θωμά μου, δίνεις το δικό σου. Ευχαριστώ, Θωμά μου. Έλα. Νικολέτα, εδώ, έλεος όμως, έλεος. Πρέπει να το πούμε αυτό. Κάθε φορά πριν ξεκινήσει η εκπομπή, η Νικολέτα εμφανίζεται με τρία στυλό. Παιδιά, ένα στυλό, ένα στυλό, ένα στυλό. Μας κλέβει τα στυλό. Κλέβει τα στυλό πώς. Εγώ. Εσύ. Είσαι λίγο λάρ στο χέρι. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται επίτηδε, σας ορκίζομαι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι, είστε ναι. έτοιμοι εσείς από το σπίτι. Ναι. Πάμε, πέντε φωνές. Βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Θα έχουμε χρόνο μεταξύ των φωνών. Ή θα μας τις βάλετε μόνο κοπάνια. Εντάξει, ευχαριστούμε. Α, είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Ακούτε. Ναι. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη φωνή μιας πολύ γνωστής κυρίας Δεσποινίδος. Δεν ξέρω γιατί και εγώ δεν ξέρω ποια είναι. Και έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Δεν πιστεύω να λέω Ζαχαράδος για να καταφωνήσατε. Τόσο πολύ. Να γράψουμε και εμείς, αλλά και εσείς το όνομα. Πάμε, το έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε. Το έχουμε. Ωραία. Non-stop. Μετά το χρόνο αυτό πάμε στην επόμενη φωνή. Αλληλούια. Στην επόμενη φωνή. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Νομίζω ότι τα 30 δευτερόλεπτα είναι πολύ. Πάμε. Κάποια πράγματα, όταν υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και πολλές ώρες πρέπει να λείπουμε εκτός σπιτιού, τα μοιραζόμαστε. Κουλάντε παρή. Βρήκατε. Ποια είναι αυτή. Ναι. Αντιγράφει. Λοιπόν. Τι κάνεις εσύ. Και εγώ εκεί αυτό κάνω. Βάζω μία που δεν είμαι και σίγουρη. Πάμε στο επόμενο. Το έχουμε. Κενό. Ναι. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δραματική. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Δεν ξέρω καμία. Το βρήκα. Και εσύ, Μαριάννα, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Πώς θα πάει, ο Γιάννης θα γράφει. Μην κοιτάς εσύ. Για πάμε στο επόμενο. Η Συμβολή Στρατιωτών για την αποκομιδή των σκουπιδιών ζήτησαν το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμος Αθηναίων από το Υπουργείο Άμυνας. Μπορώ να βοηθήσω. Όχι, έχουν καταλάβει όλοι. Εγώ δεν είμαι και σίγουρη, μπορώ να έχω κάνει και τρελή πατατιά, να ξέρετε. Στο κλάδο μένει όμως. Το ξέρω. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Πίστευτε σουρές. Μισή ώρα περίμενε κανείς χθες για να γεμίσει το αυτοκίνητό του. Α, καλά μου κάνετε πλάκα. Να ξέρετε ότι άμα δεν έχετε και εμένα μέσα στις πέντε φωνές θα τσαντιστώ πάρα πολύ. Γελάσαμε, γελάσαμε. Για πάμε στο επόμενο. Να ευχηθώ τα καλύτερα στη Νικολέτα που είναι πάρα πολύ όμορφη, πολύ ευχάριστη. Εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μητέρα σου. Η Νικολέτα, η Μαρία. Παιδιά, εγώ δεν βρήκα. Μόνο ένα είμαι σίγουρη. Εγώ δεν βρήκα καμία. Να σου πω, τα θέλεις για το μουσακά. Ποιο θα φτιάξει φαγητό. Εγώ αποκλείεται πάντως. Πάμε, το έχουμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να βρω καμία και δεν ξέρω καμία, το λέω από τώρα, να μην έρθει. Θα φτιάξουμε μουσακά. Θέλω να πάμε να μας κάνετε την χάρη, να μας παίξετε άλλη μια φορά τις φωνές, ερή, μπορούμε. Ευχαριστούμε. Για πάμε. Κάποια πράγματα, όταν υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και πολλές ώρες πρέπει να λείπουμε εκτός σπιτιού, τα μοιραζόμαστε. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δραματική. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Τη συμβολή στρατιωτών για την αποκομιδή των σκουπιδιών ζήτησαν το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμος Αθηναίων από το Υπουργείο Άμυνας. Απίστευτες σουρές. Μισή ώρα περίμενε κανείς χθες για να γεμίσει το αυτοκίνητό του. Να ευχηθώ τα καλύτερα στη Νικολέτα που είναι πάρα πολύ όμορφη, πολύ ευχάριστη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω αν έχουμε κάποια απάντηση στο Facebook για κάποια από τις φωνές. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο. Έχει μπλοκάρει σελίδα, έχει μπλοκάρει σελίδα. Λοιπόν, εγώ το μόνο που κατάλαβα είναι η δεύτερη κυρία, που είμαι σίγουρη ότι είναι. Εγώ είμαι η νικήτρια, έχω 5 στα 5. 5 στα 5! Σπασικλάκι. Δηλαδή, προσκυνώ. Με σπασικλάκι. Κάποιο άλλο. Εγώ έχω 5 στα 5. Εγώ έχω 4 στα 5. Αλήθεια. Εγώ 3 στα 5. Ό,τι καλό είναι. Στα 3. Κράτα τα 3. Καλό. Τι. Λοιπόν, Αλγίνα μου, πες μας τα 5 ονόματα που το έχεις. Λοιπόν, το πρώτο είναι Αγγελική Δαλιάνη. Ναι, είναι Αγγελική Δαλιάνη. Είναι. Εγώ να σας πω τι έγραψα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εγώ ξέρετε τι έγραψα να πω.
Είχε γράψει κανείς άλλος κάποιο όνομα για τον. Εγώ είχα γράψει Ευγενία Μανολίδου. Ναι, το ίδιο. Ναι, έχει ένα. Το νούμερο 2, Λουγίνα μου. Το νούμερο 2 είναι η Έλλη Κοκκίνου. Ναι, βέβαια. Αυτό το βρήκαμε όλοι νομίζω. Εσύ Γιώργο τι έβαλες. Έλλη Κοκκίνου κι εγώ. Έλλη Κοκκίνου κι εσύ. Εντάξει. Μπράβο Γιώργο. Τα έχει γράφει. Στα λιγότερα τα έχω εγώ νομίζω. Έλα, στάθη. Άρα 4, άρα δεν έχω κάνει λάθος. Όχι, η Φραντζέσκα νομίζω παιδιά ότι είναι νικήτρια και χαμένη εγώ. Πάμε να δούμε όμως το τρίτο όνομα. Έχει 5. Πάμε να δούμε το επόμενο. Ποιος είναι στη θέση νούμερο 3. Ιωάννα Βάσου! Ιωάννα Βάσου! Ιωάννα, ντροπή μου! Ιωάννα, καλά, είναι να γνωρίζετε και το δικό μας άνθρωπο. Παιδιά, εντάξει, συγγνώμη. Πού οδηγούμεθα. Να τι θα ρίξουμε. Το επόμενο, το τέταρτο. Βοήθησε το σκαμπόγια. Λοιπόν, το τέταρτο είναι η Όλγα Τρέμι. Η Πόπη Τσαπανίδου. Τσαπανίδου. Δεν χάνω μόνο εγώ. Και το νούμερο 5. Έλενα Παπαβασιλείου. Ωραία. Αχ, Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν το λες εμένα και δεν το λες την Νικόλετα Καρά. Εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, νομίζω ότι έχασα εγώ. Πόσα λάθος. Μόνο την Έλλη Κοκκίνου βρήκα. Βρήκε κανένας άλλος μόνο ένα. Εγώ, κανένα. Κανένα. Μαρία μου, να σου πω. Ο Στάθης δεν βρήκε τίποτα. Ο Στάθης θα κάνει το μουσακά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Νομίζω ότι εντάξει, θα πάμε και αύριο. Θα ήθελα να παρακαλώ πάρα πολύ, Στάθη μου. Στο να... Πανεπιστήμιο, άλλες μας μαθαίνανε. Δεν μας μαθαίνανε τρεις φορές, το λέω δηλαδή. Πριν δούμε το βίντεο με τις κυρίες που μας μίλησαν και μας είπαν αυτές τις φράσεις, να μας πεις. Όχι, το μουσικά θα τον κάνεις live. Αυτή ήταν η παραγγελιά μου. Πάμε να δούμε το βίντεο. Δεν γίνεται. Κάποια πράγματα, όταν υπάρχει πάρα πολλή δουλειά και πολλές ώρες πρέπει να λείπουμε εκτός σπιτιού, τα μοιραζόμαστε. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δραματική. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Τη συμβολή στρατιωτών για την αποκομιδή των σκουπιδιών ζήτησαν το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμος Αθηναίων από το Υπουργείο Άμυνας. Απίστευτες ουρές. Μισή ώρα περίμενε κανείς χθες για να γεμίσει το αυτοκίνητό του. Να ευχηθώ τα καλύτερα στην Νικόλετα που είναι πάρα πολύ όμορφη, πολύ ευχάριστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ που κέρδισα, τι παίρνω, ρε Νικολέτα. Ο νικητής δεν παίρνει τίποτα. Ο νικητής ένα πλαστικό κουλούρι. Τι να παίρνει. Λοιπόν, αυτές ήταν οι φωνές των κύριων. Να βάζουμε παιχνίδια θέλω. Θέλω όμως να βάζουμε και κάτι άλλο να σκεφτούμε. Έτσι ώστε, παιδιά, να μπορεί και ο κόσμος να έχει το χρόνο να στείλει μήνυμα. Γιατί εμείς εδώ είμαστε, μας συμφέρει. Και όμως μας έχουν στείλει και τα πέτυχαν οι περισσότεροι. Τα πέτυχαν οι περισσότεροι. Ναι, παιδιά, τι κάνετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω που δουλεύω και στην τηλεόραση. Λοιπόν, ο χαμένος, ο Στάθης Παπούλιας. Θα μας μαγειρέψεις. Πρώτα απ' όλα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις φράσεις αυτές. Ο χαμένος και λοιπά. Είπαμε, δεν είμαστε στο τέλειο, αλλά... Εννοώ χαμένος του παιχνιδιού. Να διευκρινίζουμε. Χαμένος του παιχνιδιού, ολόκληρη τη φράση. Τι θα μας φτιάξεις. Αποκομμένη, τι. Τι θα μας φτιάξεις, αγάπη μου. Κοίταξε, θα σας φτιάξω ένα πολύ light μπουσακά, θα έχει μόνο μελιτζάνες. Δηλαδή, όχι σε αυτά τα όχι, και μπεσαμέλ, για ιδίες, σε πατάτες. Θα κάνω το light και τη μελιτζάνα την κρατή. Λοιπόν, μπορώ να το δείξω λίγο. Μπορώ, μόνο το βλέπετε. Τι, μόνο αυτό. Καλά, είσαι τρελή. Ξέρεις πόση ώρα για, πόσο λένε, για το τσιουάουα που έχει μια χαρά είναι το κασκόλ. Είναι μίνι. Σας πληροφορώ ότι επειδή το λυπάμαι μπορεί και να το κάνω πουλοβεράκι. Θα προλάβεις μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο δεν προλαβαίνω με τίποτα. Λοιπόν, έχω για πολύ... Για μασέτα βγαίνει όμως. Τι, μασέτα βγαίνει. Μασέτα. Ναι, αύριο. Με τη γέτα για το πόδι. Δεν σου πω, έτοιμη είσαι. Μαριάννα μου. Λοιπόν, εγώ έχω μία ψύχωση. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα περιοδικά. Πάρα πολύ όμως. Και μάλιστα έχω μία παραξενιά και δεν θέλω κανένα στο περιοδικό που αγοράζω να το διαβάσει πρώτο. Θέλω εγώ να το πάρω, εγώ να τα ανοίξω πρώτη φορά, εγώ να δω την πρώτη φωτογραφία. Πώς εγώ το διαβάζεις το περιοδικό. Ού, το απολαμβάνω. Εγώ θέλω να δω ποιες είναι οι φωτογραφίες του Σάκη και της Κάτιας. Ποιες είναι που βγήκαν από το μεευτήριο. Ποια είναι αυτά τα πολύ ωραία ζευγάρια που έχουμε επιλέξει και από το Hello και από το OK. Και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί αυτές τις στιγμές μαζί σας. Βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία την Κάτια Ζιγούλη, Φραντζέσκα μου. Καταρχάς, δεν πιστεύεις ότι η κοπέλα αυτή έχει γεννήσει πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγα 24 ώρα. Η πρώτη παρατήρηση που κάνω εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κορίτσια. Πολύ. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Αυτό είναι που βάζουν από πάνω στη γέννα. Ποιο? Το άσπρο, τι είναι. Α, δεν είναι από το. Είναι άλλο. Α, είναι άλλο. Ρωτάω, παιδιά, συγγνώμη, να μαθαίνω, δεν ξέρω. Δεν έχω γεννήσει. Έχει την επιδερμίδα την πορσελάνη, έτσι. Το τρελά ερωτευμένη με το σάκι, το φιλί, το καυτό. Που μας αρέσει, το σκεφτόμαστε όλες. Μόλις βγεις από το μπαϊκτήριο. Να σε φιλήσει κάτι για ζυγούλη. Ναι, να έχει το σάκι ρουβάκι να σε φιλάει. Καταλαβαίνει. Τι είναι αυτό. Το σφιλί, παιδιά. Α, το φιλί. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ντύσιμο τους.
Νικολέτα. Πάντα. Γιατί πάντα ταιριάζουν. Ό,τι φοράει ο ένας, το ταιριάζει με τον άλλον. Αυτό που πίσω κουρασάν είναι. Ποιο, αγάπη μου. Στο φουρνάκι, τι είναι κουρασάν. Σε ψωμί είναι. Κουρασάν. Καλά, δεν τρέλει. Ελάτε, παιδιά, κουρασάν το φούρνο. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι από το περιοδικό Hello. Έτσι. Θέλω όμως να δούμε και άλλα ζευγάρια. Γιατί έχουμε εδώ και τι δεν έχουμε. Έχουμε και τον Αντώνη Ρέμο με την Ιβόνη Μπόσνιακ σε τρυφερές στιγμές. Ο Ρέμος, πού είχε, στο Βόρειο Πόλο είναι. Στο Βόρειο Κρύο, ναι, γιατί. Είναι πολύ σκουφή. Είχε κάνει μάσκα για τα μαλλιά και έπρεπε να έχει θερμοκρασία, να το κρατήσει, για να πιάσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, που βλέπω τα ζευγάρια αυτά που είναι και διάσημοι και γνωστοί, που είναι με τα τζινάκια τους, που είναι με το πλοπεράκι τους. Τα σκουφάκια τους, τις γαλότσες τους. Ποιο? Που οι άνθρωποι βγαίνουν για ψώνια και περνάει ένας, έχει πάει ένας παπαράτσι τελείως τυχαία. Περνούσε και τώρα και σου πετυχαίνει. Δηλαδή είναι φοβερές οι συμπτώσεις. Γιατί, εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Φοβερό. Όταν μιλάμε για πρόσωπα. Και αν κάνει και λάθος το τηλεφώνημα και πάει άλλη ώρα, το παίρνει τηλεφώνημα λέει: Πού είσαι, σε περιμένουμε. Να σου πω κάτι. Γι' αυτό σα το λέω, παιδιά. Δεν λέω συγκεκριμένους. Μου έχει τύχει, σα το λέω χωρίς πλάκα τώρα. Έχει πάρει κάποιο ή κάποια, δεν έχει σημασία, και λέει: Η Νικολέτα, λέει: Θα είμαστε με τη φίλη μου την Ελένη στην Κηφισιά τη 12 η ώρα. Μην το πει, μην το πει σε κανένα φωτογράφο, το παίρνω στο περιοδικό. Λέει: Όχι, τρελήσε. Λοιπόν, πάει ο φωτογράφο 12 και 4. Και το συναντάρε στον δρόμο και του λένε: Πού είσαι εσύ, Εγώ έχω να αφηγηθώ κάτι χειρότερο, Νικολέτα. Σε παίρνουν τηλέφωνο, αύριο θα είμαστε εκεί την τάδε ώρα κλπ. Κανονίζει ή κανονικά να πα με την κάμερα, ξέρει το τυχαίο πέσιμο υποτίθεται. Να πω όμω κάτι εγώ τώρα. Τώρα όμω όταν μιλάμε για πρόσωπα όπω είναι παιδιά, ο Σακή Ζουμπά και ο Αντώνη Ρέμο. Όχι, μα εγώ αν η δουλειά μου είναι. Ζευγάρια, λέμε τώρα έτσι την εμπειρία μα. Ναι, αν είναι καλά. Ειδικά για τη δική σου την εμπειρία και του Στάθη, νομίζω ότι έχετε να μα πείτε. Ναι, και όταν σα καθάρι λοιπόν την Τρίτη το μεσημέρι που είναι το ραντεβού, σου λέει εντάξει, μην ανισχύει, έλα μόνο θα το ξανακάνουμε και την Τετάρτη το μεσημέρι και την Πέμπτη. Υπάρχει τύπο που πάμε βάλει στο αεροδρόμιο συνέχεια κάθε εβδομάδα. Καταλαβαίνει και ο κόσμος, επειδή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς stars, παιδιά τα περιοδικά έχουν πιο πολλές φωτογραφίες από ότι τα αντίστοιχα ξένα που έχουν τη Μαντόνα, τον Μπόνο. Όχι. Το αντίστοιχο οκ και χελό του εξωτερικού. Πιο δύσκολα πάντως. Βέβαια. Τι. Δεν είναι πίχτρα έτσι φωτογραφίες. Κανονικότατα φωτογραφίες από πάρα πολλά πρόσωπα. Όπου έχω βρεθεί στο εξωτερικό και τα παίρνω για να δω τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι 10 περιοδικά για όλο το εξωτερικό και 20 περιοδικά για όλη την Ελλάδα. Αυτό εννοώ. Γιατί λες, ας πούμε, κάτσε να δω και την εκδοχή από το άλλο περιοδικό. Είναι από άλλη γωνία η φωτογραφία. Όχι, όμως να σου πω κάτι. Από την άλλη, εγώ σκέφτομαι ότι εξασφαλίζει όμως εργασία σε πολύ περισσότερο κόσμο. Και δεύτερον, ότι είμαστε ένας λαός που μας αρέσει και να διαβάζουμε και να βλέπουμε και να κάνουμε. Να βλέπουμε. Μπανιστήτζης αυτός ο λαός. Επειδή λέει ο Γιώργος Χατζηπαύλου για «ΟΚ και χελό του εξωτερικού», θα πάμε να δούμε φωτογραφίες που είδαμε στα δικά μας τα περιοδικά και αφορούν την Κάρλα Μπρούνι και τον Σαρκοζή που πήρε δώρο δαρκουδάκι από τη Μέρκελ, που είπες και εσύ Στάθη μου, που έχουν βγει με το μωράκι τους από το μευτήριο και το έχει στην αγκαλιά της. Γι' αυτό το έκανε εδώ, σου λέει να κάνω ένα. Ο μπαμπάς δεν ήταν εκεί, έτσι. Κάθισε 40 λεπτά και έφυγε. Αυτή είναι η μάνα του Σαρκοζή, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η ίδια, παιδιά. Είναι έτσι η πεθερά τη. Είναι η ίδια. Να σου πω πώς είναι έτσι η πεθερά τη. Ίδια. Σαν τον Αυλονίτη είναι. Time out! Έχει τη φάτσα. Ξέρεις, η πεθερά έχει τη φάτσα μου, το τύλιξε το παλικάρι. Περίμενε. Να πω να δω. Ποιος είναι. Να πω να. Καλέ, ίδιος. Έτσι είναι η CCR. Με περούκα. Είναι πώς λένε Μητσοτάκης Μακογιάννης. Να σου πω, άμα φυσήξει αρέσει με το Σαρκοζή, με το αυτή έχει πετάξει κανονικά έτσι. Έχω εδώ παιδιά τις φωτογραφίες από το OK. Μισό λεπτό, αλλά θέλω να βρω την κυρία. Γνωρίζει ότι η Κάρλα Μπρούνι είναι παμπλού του, το ξέρεις αυτό. Είναι γνωστό ότι πηγαίνουν διακοπές στο Camp Negre που είναι το δικό της. Ναι, ναι. Ποιο? Παμπλού του. Camp Negre. Ένα θέρετρο στη Γαλλία. Καμία σχέση. Ναι, καλή φωτιά έχει έτσι. Βαρκελόνη. Λοιπόν, θέλω όμως να πάμε να δούμε και μια άλλη φωτογραφία αφού ο Φακός τσάκωσε και την Κατερίνα Στικούρδη. Νάτινα, άβαυτη κουκλίτσα, να ψωνίζει στο μανάβικο. Το κορμί. Τη βλέπουμε εδώ, την Κατερίνα. Την Κατερίνα, πολύ παιδιά. Μαριάννα, πρέπει να σα πω. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε η Ελληνίδα Έλικ Μακφέρσον, The Body. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί παίζει με αυτό το πράγμα. Ενώ ξέρει ότι έχει πλασαριστεί έτσι. Το χρησιμοποιεί και πάρα να πω και κάτι που παρατήρησα. Η Κατερίνα φοράει στο λαιμό της τα ακουστικά που ήταν δώρο στο περιοδικό που έκανα φωτογράφηση. Σκεφτό. Αυτά δεν είναι. Μιλέμε. Μιλέμε. Τι ήθελα εγώ να πω. Ήθελα να πω ότι. Δεν είναι σεξ.
Πρώτα απ' όλα. Ψωνίζει αγκούρια. Σε σούπερ μάρκετ. Αυτές είναι παπαράτσο. Αυτή είναι η φωτογραφία που την βλέπουμε. Μαναμπάτσο. Είναι ο Μανάβης την έβγαλε. Α, να είδες ο πειρασμός. Η Εύα, το Μήλο, συνειρμή. Βλέπει πειρασμό. Πολύ καλό. Θέλω να πω και το ρολέ σορτί με το ακουστικό, είδες. Άσπρο. Έβαλε κάτι τυχαίο. Να σου πω, είναι πολύ καλή νοικοκυράβατος, έτσι. Όλες οι καλές νοικοκυρές μυρίζουν τα φρούτα πριν τα αγοράσουν. Χτυπάνε τα καρπούζια, γιατί το χτυπάνε το κάθε φρούτο. Χτυπάνε το καρπούζι και λέει ποιος είναι μετά μόνη της. Είναι και πολύ καλή. Δηλαδή, άμα πας να χτυπήσεις Μήλο, θα σου πει αυτό είναι για καρπούζι, φίλε. Γιώργο, θέλω να σου πω ότι η Κατερίνα είναι και πολύ καλή νοικοκυρά. Μένει και πολύ μικρή μόνη της που έχει στην Ελλάδα. Πολύ καλό παιδί. Και προσέχει πάρα πολύ το σώμα της. Και όσο για την Ellen McPherson, μην συγκρίνουμε τώρα την Ellen McPherson με την Κατερίνα. Η Ellen McPherson πρώτα απ' όλα είναι σκελετός. Η Κατερίνα είναι... Είναι. Ακριβώς. Πάντως προσέξτε, το σούπερ μάρκετ δεν το χαλάς καθόλου. Τα αφήσεις θέσεις όλα. Ένα μιλαράκι στο σώμα. Τις τιμές της κοιτάει. Τι? Είναι διακριτική κοπέλα, δεν κοιτάει. Λέω τις τιμές της κοιτάει. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για την Κατερίνα Στικούδη, θέλω να διάβασα κι εγώ σε μία εφημερίδα ένα απόσπασμα. Δεν ήξερα ότι είναι από τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Σατσίδη, σχετικά με το ότι έχουν ακουστεί φήμες για τις σεξουαλικές της προτιμήσεις. Λόγω του ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ με το τέρι του. Και κατά τη δική μου γνώμη πολύ καλά κάνει. Δηλαδή πρέπει να τον δείχνει τον καλό σου. Τουλάχιστον να μην τον δείξει, γράψει στο Twitter. Δηλαδή. Σωστό. Πώ θα δουλέψουν οι δημοσιογράφοι. Να το δώσει εσύ. Είναι ότι ούτερ, σαν να λέμε. Τι. Ότι ούτερ του Twitter ο καλό. Ακριβώ. Ότι ούτερ. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε η Κατερίνα στον Γιώργο στη δική του εκπομπή και μιλάει και γι' αυτό. Γιατί δεν μιλάει η Κατερίνα για την προσωπική τη ζωή. Γιατί δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει. Δεν θέλει. Φοβάσαι ότι θα χάσει ένα μέρος στο θαυμαστό. Καθόλου. Δεν θέλω απλά. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το κάνω εσκεμμένα, του τύπου ότι δεν μιλάω, ότι είμαι κουλτούρα ή ότι κρατάω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Καμία σχέση. Δεν θέλω. Δεν νιώθω την ανάγκη να το κάνω. Ναι. Μου έλεγες πριν όμως ότι σε λίγο θα αρχίσεις μάλλον να το κάνεις, γιατί έχουν κυκλοφορήσει κάτι φήμες, μου έλεγες. Λένε διάφορα τρελά. Αυτά στα είπα πίσω από την κάμερα. Τώρα εσύ εδώ δεν ξέρω. Πες μου λίγο αυτό το story. Πες μου λίγο αυτό το story. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, έχει τύχει να διαβάζω κάποια δημοσιεύματα που και στο ίντερνετ και πολλοί σχόλια. Ναι. Ότι το γεγονός επειδή δεν ανακοινώνω αν είμαι με κάποιον ή όχι, δεν με βλέπουν σε φωτογραφίες, δεν βλέπουν τέτοια πράγματα που διαβάζουν για μένα όσον αφορά τα προσωπικά μου, ότι έχω άλλες προτιμήσεις σεξουαλικές με το ίδιο φύλο. Το θέμα είναι στη ζωή της Κατερίνας τι γίνεται. Σε αυτό το ηφαίστειο ενεργεία που βλέπουμε. Ηφαίστειο. Ωραία τα λες, βρε Γιώργο. Βράζει το ηφαίστειο. Εντάξει, είναι νομίζω ηλικία που πρέπει να βράσει. Θα σβήσει ποτέ. Εύχομαι να μην σβήσει νωρίς. Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Οι άντρες θέλεις να σε βασανίζουν ή τους βασανίζεις εσύ. Αχ, νομίζω ότι εγώ τους βασανίζω. Αλλά αν με βασανίσουν πάρα πολύ, μπορεί λίγο να μ' αρέσει. Ωστόσο, αν είναι υπερβολικό, έχω φύγει. Η Κατερίνα τρέχει πίσω από έναν άντρα ή δεν τρέχει. Διεκδικώ. Μπράβο, Κατερινάκη μου. Να δω, συγγνώμη, τη Νικολέτα τη άρεσε το βίντεο. Τι του Χατζηπαύλου του άρεσε. Τι, της Νικολέτα τη Ράλη το βίντεο τη άρεσε. Είναι σχήμα Σατσίδη. Απάντησε μου, απαντήστε μου, κυρία, τη άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα η συνέντευξη. Ούτως ή άλλως η Κατερίνα είναι ένα πρόσωπο το οποίο εμένα μου αρέσει να μην τον βλέπω τον άλλον συνέχεια, να ξεφυλίζω τα περιοδικά και να το βλέπω παντού. Να ανοίγω τη τηλεόραση και να το βλέπω συνέχεια. Μ' αρέσει ότι είναι διακριτική, την ενδιαφέρει μόνο η δουλίτσα τη, το γυμναστήριό τη, η οικογένειά τη, ο καλό τη αν έχει. Για τη σχέση τη έχουμε μάθει ελάχιστα έτσι, τόσα χρόνια. Πολύ καλό είναι αυτό. Είναι πολύ low profile. Ναι. Να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά της Κατερίνας Στικούδη. Γιατί εκτός ότι πάντα το είχε όσον αφορά και το χορό και το τραγούδι, φέτος είχε αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου σε αυτό. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραία πράγματα και θα μου το θυμηθείτε. Από πέρσι στο Just ήταν φοβερή που τη βλέπαμε και χόρευε. Ναι. Νάσο μου! Συμφωνείς εσύ με αυτά που λέει ο Κατερινάκη. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχω ανάψει με το μανάβι της Κατερίνας Στικούδη, θέλω να σας πω. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ήταν καταπληκτικό, έτσι, τυχαίο ρεπορτάζ φωτογραφικό αυτό. Επίσης, τυχαίο θέλω να σας πω... τυχαίο. Ναι. Επίσης, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, πραγματικά είμαι σε μια διαρκή αντίφαση γιατί σε ακούω τόση ώρα. Τελικά, εσένα σου αρέσει να βλέπεις ζευγάρια ερωτευμένα ή σου αρέσει να βλέπεις διακριτικές τύπισες οι οποίες είναι με το Βαγγέλη, DJ Ρίκο, εδώ και περίπου 6 μήνες και απλά δεν το λέει.
Ορίστε, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μιλάς. Δεν καταλαβαίνεις γιατί πρέπει να μιλάς. Τον Βαγγέλη το γνωρίζω, αλλά δεν καταλαβαίνω πού το πας. Ο Βαγγέλης ο Σερίφης λοιπόν με την Κατερίνα Αστικούδη είναι εδώ και 6 μήνες μαζί ζευγάρι. Αυτό άμα δεν μου το πει η Κατερίνα που είναι φίλη μου, δεν πάει να μου το πεις εσύ και 100 φορές. Μου το έχει πει εμένα ο δικός μου φίλος που είναι ο Βαγγέλης. Οπότε... Εντάξει, αλλάζουμε θέμα. Δεν είδες να μας πει για τον Βαγγέλη τώρα εσύ. Για τις φίλες σου δεν θες να λέμε τίποτα. Πολλά φιλιά να πούμε και στον DJ Ρίκο και σε όλους τους νεύμα. Λοιπόν, για πάμε επόμενο θέμα, Νάσο μου. Και στο Family Group να πούμε. Έτσι. Επίσης να σας πω ότι τις επόμενες μέρες κυκλοφορεί και το καινούργιο βίντεο κλιπ μαζί με την κυρία Σπανού που είναι τη Spicy. Και σε αυτό πραγματικά θέλω να σας πω ότι είναι ένα κλιπ που θα έχει πάρα πολύ γέλιο. Και θέλω να σας πω επίσης ότι μετά την μεγάλη κόντρα που έγινε σήμερα το πρωί στα δύο πρωινά, για το ποιος τελικά θα μιλήσει, αν ο Σάκης Ρουβάς θα μιλήσει στο ένα πρωινό ή στο δεύτερο, η δεύτερη έτσι πολύ σημαντική πληροφορία που θα σας μεταφέρω μετά το διάλειμμα έχει να κάνει με ένα ατύχημα που είχε ένας πολύ γνωστός σχεδιαστής όταν προσπάθησε να πηδήξει πιο ψηλά από ότι τον πόη του. Τι εννοείς να πηδήξει, φράχτη? Θα πάμε τώρα στο θέμα του σχεδιαστή. Όχι, κρατάω το γνωστό σχεδιαστή και ότι πήγε να πηδήξει. Μένουμε εκεί. Να σου πω, μας το έκαψε το θέμα. Έβγαλε την κάρτα. Τζάμπα το quiz. Μα έβγαλε την κάρτα πριν. Αλήθεια, δεν είδα. Δεν την είδα. Εγώ δεν βλέπω κάρτες. Ναι, την είδε όλος ο κόσμος, δεν πειράζει. Αλήθεια. Ο Κοστέτσος είναι, θα σας τα πούμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, Νάσα μου, τα λέμε σε πολύ λίγο να μας πεις λεπτομέρειες όσον αφορά το θέμα αυτό. Και θέλω εγώ να υπενθυμίσω σε όλες τις φίλες και φίλους της εκπομπής ότι δίνουμε υπέροχα δώρα. Μια προσφορά του www.123omorphia.com. Peggy Shaz, 5 τυχερές. Σήμερα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα ανακοινωθούν τα ονόματά σας. Θέλω να σας τα δείξω γιατί πραγματικά δεν τους λείπει τίποτα από αυτές τις υπέροχες κασετίνες. Έχουν όλες τις σκιές, τα χρώματα, όλα τα κραγιόν, όλα τα ρούζ, καθρεφτάκι. Και αυτό κιόλας χωράει και στην τσάντα μου. Έτσι, το βλέπετε, παιδιά, αυτό που είναι. Θες να το ανοίξω, Μιχάλη, το θες. Το θες για τη γυναίκα σου. Γιατί τα άμαθα ότι είσαι παντρεμένος, δεν τρέπεσαι. Αμπτή. Ωραίο. Πες να στείλει μήνυμα. Που είναι τυχερή. Λοιπόν, παίρνουμε το κινητό μας, γράφουμε μία, αφήνουμε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54990, ενώ φυσικά καλούμε και από το σταθερό μας στο 9011 51 51 40 και αφήνουμε ηχητικό μήνυμα με τα προσωπικά μας στοιχεία. Θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι όλοι εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι, συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Facebook, στο Made in Stars, αλλά και στο Twitter, Made in, κάτω παύλα, Star, στο Twitter. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα, θα μας τα διαβάσει μετά. Ναι, μετά θα πούμε καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, και στην Κύπρο θα πω. Και στην Κύπρο, εννοείται, και στον Μπαχρέιν. Από τον Μπαχρέιν. Είναι το καλύτερο, Βερολίνο παντού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστροφή εδώ και με Νάσο Γουμενίδη να μας πει για την πτώση, αλλά και φυσικά με τον Μάνο Γαβρά που έχουμε τόσα πολλά πράγματα να το ρωτήσουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται και εσείς. Πάμε, πάμε! Δεν έχουμε στο πει θα γίνει όντως. Είμαι λίγο στεναχωρημένη. Έκανα μια παρατήρηση και θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Μήπως κάτι δεν πάει καλά. Είναι λίγο... Παιδιά, γιατί έχει γίνει αυτό. Α, είναι σαν το κέικ. Η στραβός είναι ο δρόμος που ακολουθούμε. Παιδιά, δεν μου έχει φύγει καμία σειρά από πόδι. Είναι θέμα προοπτικής. Παιδιά, δεν έχει γίνει αυτό. Άμα το δώσει ένα λίθο να το φοράει, δεν θα έχει πρόβλημα. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό που λες. Πώς το λέμε, κάνουμε ένα πολίτικο. Είναι λίγο σαν τον πύργο της Πίζας. Εγώ όμως το κάνω το κασκόλ μου, θα το κάνω και εδώ και μέχρι την Πέμπτη. Σας το υπόσχομαι ότι κάθε μέρα θα ανεβάζω φωτογραφία στο Facebook και στο προσωπικό μου και στο Made in Star με τα αποτελέσματα. Άντε τώρα για τις αντίστοιχα. Αύριο είναι Πέμπτη, αύριο πρέπει να το τελειώσει. Όχι, ενώ στη μεγάλη Πέμπτη. Ναι, στο έτσι, ναι. Λοιπόν, ναι, η Νικολέτα πλέγει κασκόλ. Μαρία. Μια σελίδα, η πρόοδος ενός κασκόλ. Τι? Το κάνει σελίδα, η πρόοδος ενός κασκόλ. Ταινία, μικρού μήκους. Γιατί όχι, γιατί όχι. Το κάνει ο λάθος, κάνει αυτό. Έχω εδώ τα καλλιτικά μου. Τα έχω καθίσει μισό λεπτό να τακτοποιήσω λίγο, γιατί γίνεται ένας χαμός. Να πάρω και αυτό. Γιατί μπορώ, ευχαριστώ. Και θέλω να υπενθυμίσω λίγο στους τηλεθεατές μας το quiz της ημέρας. Μπορούμε παρακαλώ πολύ να δούμε άλλη μια φορά τις φωτογραφίες, τα βισαλέα μπούστα. Την, πολύ μπουστόζικο το θέμα αυτό, ναι. Μπουστόζικο. Και μου λέγατε εμένα για το μπουστόμετρο χθες. Στη μία φωτογραφία βλέπουμε την κυρία Μέρκελ με τα στήθη έξω και στην άλλη πια πολύ γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια να την λέει. Κουρκουμπίνια έφτιαχνω παπά. Έτσι, μπράβο. Ποια είναι, ποια είναι. Οι απαντήσεις πολλές και πολλές είναι και σωστές. Θέλω όμως να πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας
τον Νάσο, Νάσο, να μας πεις, Νάσο μου, τι συνέβη. Τι να συνέβη, μου βγάζεις τη Μέρκελ φορά παρτίδα και θες μετά να σου πω εγώ τι συνέβη. Χθες το βράδυ είδα την Μουστάκα πώς φούσκωσε τρώγοντας κοτόπουλα στο δελτίο του Star από εδώ από τον Gossip TV. Σήμερα βλέπω τα παραφουσκωμένα κοτόπουλα της Μέρκελ και μιας ακόμα κοπέλας. Με συγχωρείτε ρε παιδιά να πούμε. Τι να πούμε κι εμείς. Εμείς οχριούμε μπροστά στο αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή οι κοπέλες έχουν κάνει θωρακικούς από μικρές. Το έχουν δουλέψει. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Θυμόσαστε που είχαμε κάνει ένα quiz τη Δευτέρα που ελαίω προγράμματος και πολλών θεμάτων δεν προλάβαμε να πούμε που αφορούσε σε ένα σχεδιαστή που είχε πάει σε μια κλινική και του δώσανε από λάθος ένα περιθώριο ζωής που ήταν ο Βασίλειος Κοστέτσος. Ναι. Δεν του φτάνε λοιπόν το τριήμερο αυτό της απελπισίας και της κόλασης. Πάει ο άνθρωπος τη Δευτέρα, μετά από εδώ την εκπομπή, τον ψάχνω να τον βρω για να τον βγάλω στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο του Αντένα με τη Μαρία την Περδικαία. Τον βρίσκουμε λοιπόν κάποια στιγμή. Το παλικάρι μου παραδέχτηκε στο τηλέφωνο ότι όντως του συνέβη ό,τι του συνέβη, αλλά το χειρότερο είναι ότι τον πέτυχα ενώ πονούσε. Όχι επειδή του δώσανε 45 νούμερο πέδιλο και το ποδαράκι του είναι 44, με αποτέλεσμα να βγάλει κάλο. Βασίλειε. Ναι, το καημένο. Αλλά γιατί αυτή η παλαβή προσωπικότητα, η οποία πραγματικά όσο μιλάς μαζί της τόσο θες να γελάς, γιατί έχει αυτό το αυτοσαρκαστικό στοιχείο που μας κάνει όλους και γελάμε και είναι και δείγμα IQ, μου είπε και μου παραδέχτηκε ότι γύρισε το χέρι του ενώ προσπαθούσε να πηδήξει ψηλά με την Μαγδαλένα. Όχι, να κάνει το loop. Να κάνει αυτό το. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Αυτά τα τυλιχτά τα που είναι σαν γύρω. Το κολοβρούμε το. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε τι είπε. Αυτό. Θέλετε... Φαντάσου λοιπόν να το κάνεις αυτό. Εσύ το κάνεις άνετα με τη γόβα. Φαντάσου να το κάνεις με πέδιλο. Μπότες φοράω και δεν με πρόσεξες και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Συνέχισε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, είδα τη Μέρκελ πριν και βυθίστηκα. Δεν μπορούσα. Α, μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα. Επιτέλους είσαι λίγο ντυμένη ροκ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι φαντάσου να κάνει αυτό που έκανες εσύ και να φοράει πέδιλο και να είναι και μεγαλύτερο και το ποδαράκι να πηγαίνει μπροστά πίσω. Δηλαδή η δυσκολία είναι αντικειμενική, καταλαβαίνεις. Γιατί το έκανε όμως αφού είδε ότι του ήταν μεγάλο ορνάσο μου. Εντάξει, γιατί δεν είχαν μπαμπάκι να βάλουν μπροστά όπως βάζανε παλιότερα οι γιαγιάδες μας που βάζανε στα παπούτσια μας. Μπαμπάκι, ρε παιδί μου, από τη Βόρεια Ελλάδα μπαμπάκι το λέμε. Βαμβάκι τέλος πάντων. Πάντως, Νάσο μου, κάνει εντύπωση ότι ο Βασίλης το έχει πάρει πολύ ζεστά έτσι. Δηλαδή κάνει. Το έχει πάρει τόσο ζεστά. Όχι επαγγελματίας, υπέρ επαγγελματίας. Έχεις δίκιο, Φραντζέσκα, το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά που κάθε βράδυ έχει στο σπίτι του ένα φυσιοθεραπευτή που τον τριβεί για να τον χαλαρώσει. Διότι είναι πιασμένες όλες του ημίκες ομάδες. Είναι εντελώς διαφορετικό. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αθλητής να κάνει αυτό το πράγμα και να γυμνάζεται, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για το γυμνασμένο κορμί, έτσι. Νάσο μου. Ο Κοστέτσος το γυμνάζει το κορμί, χρόνια τώρα. Νάσο μου, θέλω να πάμε να δούμε το βίντεο, να ακούσουμε κι εμείς τι σου είπε ο Βασίλειος Κοστέτσος. Και εγώ θέλω να πω ότι μάλλον το μάτιασαν. Γιατί είχε ανεβάσει την προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ ωραία φωτογραφία στο Twitter, ναι, που ήταν γλυκούλης και πανέμορφος. Και ξέρεις, και εγώ το είπα, τι γλυκούλης και όμορφος που είναι ο Βασίλειος. Και κάποιος τον είδε και τον έφαγε τον άνθρωπο. Το Σάββατο γεννήθηκες. Τι? Γεννήθηκες Σάββατο. Γιατί το λες αυτό? Μήπως επειδή το είδες μόνο εσύ και ο άνθρωπος φαγόταν. Ναι, αλλά μην το πεις πουθενά αλλού, Σαββατογεννημένο. Εντάξει λοιπόν, Νικολέτα μου, πάμε να ακούσουμε το βίντεο. Για πάμε. Έχουν λίγο σπάσει, ξέρεις, τα νεύρα μου, γιατί είναι πάρα πολύ, πολύ δύσκολο. Αυτό πράγμα δεν είναι, ξέρεις, χορός τώρα. Απλά αυτό είναι, ξέρεις, πρωταθλητισμός, ο οποίος πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα και να γίνεις πρωταθλητής ένα μήνα, αν θες, ξέρεις, να χορέψεις εκεί πάνω. Και υπάρχει πίεση μεγάλη, φαντάζομαι. Τα νεύρα μου είναι, ξέρεις, πάρα πολύ σπασμένα. Έχω την επίδειξή μου, ξέρεις, ταυτόχρονα που αναγκαστικά πρέπει να γίνει, ναι, η δουλειά μου αυτή εδώ. Και ξέρεις, είναι λίγο. Έσπασε το χέρι σου! Έσπασε το χέρι σου! Όχι, έσπασα, χτύπησα το καρπό μου. Ξέρεις, έκανα πρώτη τελευταία πρόβα για το χαρακτικό που έχω να κάνω. Ναι. Και περπατάω και ζαλίζομαι. Νομίζω ότι είμαι στο πάγο πάνω. Άρα είναι διάστρεμα, δεν είναι. Βασίλη μου, άρα είναι. Όχι, όχι διάστρεμα, όχι καμία σχέση. Διάστρεμα είναι, δεν είναι σπάσιμο. Έχουν ευτυχώς, έχει ρωτήσει παραγωγή και υπάρχει γιατρός και ψυχοθεραπευτής, οπότε έχουμε. Όχι απευθείας μετάδοση, απευθείας βοήθεια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σου είπε ο Βασίλειος Νάσο μου. Το αγόρι αυτό, το αγόρι αυτό που πήγε να δοκιμάσει την τύχη του στον πάγο. Το αγόρι αυτό το οποίο έπαθε και γύρισε ο καρπός του, γιατί καταλαβαίνεις ότι έβαλε το χέρι του να χρησιμοποιήσει το χέρι του προκειμένου να μπει σε μια ισορροπία. Και όταν είσαι με μεγάλη ταχύτητα στον πάγο, αυτό που έλεγα πριν, είναι ότι αν δεν το ξέρεις, δηλαδή δεν είμαστε Νορβηγία, ας πούμε, ναι, που αντί να μας στέλνουν στο μπάσκετ μικρούς που μας στέλνανε οι γονείς μας ή στο κολυμβητήριο, θα μας στέλνανε να κάνουμε χόκεϊ επί πάγου ή παγοδρομίες, που αν θέλεις είναι στην κουλτούρα των Νορβηγών ή των Σουηδών. Να, είμαστε Έλληνες και είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε όλα αυτά. Πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θα με χαιρετήσεις. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Αφού έχεις δουλειά μου είπανε. Ναι. Πότε ξεκινάει το dancing?
Νομίζω το dancing ξεκινάει σε λίγες μέρες. Ανυπομονώ, ήδη το trailer. Ήδη το τρέιλερ με την κυρία Τζέννη, παρουσιάστρια Μπαλατσινού, έχει ήδη κυκλοφορήσει και παίζει. Και από εκεί και μετά θα υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο και τις επόμενες μέρες, διότι αυτό. Θα έχουμε ανατροπές μεγάλες και θα τις διαβάσετε πτώσεις. Πρώτα στο gossip.tv.gr. Όχι, αγάπη μου. Συγγνώμη, Φραντζέσκα μου. Πρώτα στο Midi Star θα τα μαθαίνουμε και μετά στο gossip. Δεν ξέρω αν στο είπα, το λέω εγώ. Καλά. Εντάξει, φιλάκια. Ό,τι πεις, γεια χαρά, γεια σας, να είστε καλά, παιδιά. Να είσαι καλά, Νάσο μου. Αυτά, παιδιά, θέλω πάρα πολύ να το δω. Έλενε Παπαρίζου, κριτής. Όλα τα λεφτά. Βέβαια. Περιμένω πάρα πολύ να τη δω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περιμένουμε πώς και πώς. Και με εμπειρία. Θα χτυπήσουν πολύ. Βοηθάει ο Πάδος. Ναι. Στο κάτι πήρανε και άλλες βάρδιες. Όχι. Όπως και να έχει. Δεν έχουν πάρει γιατί στον πάγο. Ξέρεις, θα το. Πώς να με χτύπησα να βάλω πάγο και τους ξαπλώνουν. Του αφήνουν εκεί. Και του αφήνουν εκεί μέχρι να έρθει η πορεία. Λοιπόν, θέλετε τώρα να πάμε να δούμε. Να απολαύσουμε ένα αφιέρωμα, ένα βίντεο που έφτιαξε η ομάδα του Made in Star. Για τον Μάνο Γαβρά, που σε πολύ λίγο θα τον έχουμε στην παρέα μας, να μας πει περισσότερο όσον αφορά την καριέρα του, αλλά και να απαντήσει στις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Για πάμε να το απολαύσουμε. This is our best chance. Ανήκει στους Έλληνες Ζεν Πρεμιέ. Τόσο η πορεία του όσο και το ταλέντο του τον βοήθησαν να ανοίξει τα φτερά του και να αποφασίσει να κάνει ένα βήμα μπροστά. Και τα κατάφερε. Ο ρόλος του Μάριου στην ταινία The Backup Plan, δίπλα στην Τζένιφερ Λόπες, του πρόσθεσε μία θέση στον διεθνή κινηματογράφο. Γιατί οι κριτικοί, όπως λένε, όταν βάζουν κάτι στο μυαλό τους, πάντα το καταφέρνουν. Ο λόγος για τον Μάνο Γαβρά, τον όμορφο ηθοποιό, τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που άνετα τον χαρακτηρίζεις, μία πολυδιάστατη προσωπικότητα. Ο Μάνος Γαβράς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτη, σε μια οικογένεια παραδοσιακή γεμάτη αγάπη. Φαίνεται όμως ότι οι γονείς του γέννησαν δύο καλλιτέχνες. Ο μεγαλύτερος αδερφός του έπαιζε drums και ο Μάνος από μικρός είχε φτιάξει τη δική του μπάντα. Σε ηλικία 20 χρόνων φεύγει από το νησί του προκειμένου να κυνηγήσει τον ήρωα του. Αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νέα Υόρκη σε Acting Techniques, Musical Theater, υποκριτική για την κάμερα, σκηνοθεσία και παραγωγή κινηματογράφου. Από την πρώτη στιγμή όμως ξεχώρισε σαν ταλέντο. Άλλωστε το επιβεβαιώνει και το βιογραφικό του. Ο Μάνος Γαβράς έχει παίξει σε πολλές πετυχημένες θεατρικές παραστάσεις δίπλα σε μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς. Οι ρόλοι του τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο γιατί αγάπησαν πιο πολύ τον ήρωα Μάνο Γαβρά. Μερικά από τα σίριαλ στα οποία έχει πρωταγωνιστείς είναι Αληθινοί Έρωτες, Αν Μ' Αγαπάς, Δέκατη Εντολή και Θα Βρεις το Δάσκαλό Σου. Ο Μάνος Γαβράς όμως δεν μένει μόνο εδώ. Αποφάσισε να κάνει διεθνή καριέρα και το 2009 έρχεται το μεγάλο εισιτήριο της επιτυχίας. Και μιλάμε για τη συνεργασία του με τη διάσημη στάρ του Hollywood, Τζένιφερ Λόπες. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος στις συνεντεύξεις του, η Αμερική με έμαθε να επιβιώνω. Πήγα χωρίς να έχω μαζέψει λεφτά, χωρίς να έχω τίποτα και κατάφερα να έχω τους φίλους μου, το σπίτι μου και να ζω από το επάγγελμά μου. Το 2010 συμμετείχε στην κωμωδία αυστραλιανής παραγωγής Kings of Mykonos από τους παραγωγούς της βραβευμένης με 4 Όσκαρ ταινίας Ο Λόγος του Βασιλιά. Αυτό το διάστημα ο Μάνος Γαβράς ανήκει στο cast δύο ταινιών αμερικάνικης παραγωγής που έχουν προγραμματιστεί να γυριστούν στην Ταϊλάνδη και στο Λος Άντζελες. Επίσης στην Αμερική σκηνοθέτησε δύο ταινίες με θέμα τη μεταφυσική και την παραψυχολογία. Μάλιστα τη μουσική των ταινιών έγραψε ο George Brown, ο αρχηγός του θρηλυκού συγκροτήματος Cool and the Gang. Το σίγουρο είναι ότι ο Μάνος Γαβράς είναι ένας γοητευτικός Έλληνας Ζεν Πρεμιέ με κριτική αρενοπότητα που επιβεβαιώνει την καταγωγή του με το πείσμα του και το ταλέντο και αυτή τη στιγμή στην Αμερική το άστρο του Λάμπη, μιας και θεωρείται από τους πιο σημαντικούς Έλληνες ηθοποιούς. Πολύ ωραίο βίντεο. Μπράβο, Ελισάβετ, οικονόμου. Πάντα ωραίες δουλειές, έτσι. Φραντζέσκα μου. Σούπερ άντρας και πάρα πολύ ωραίος άντρας. Τον βλέπουμε κιόλας. Μάνο, καλησπέρα. Και πολύ καλός ηθοποιός. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά, εσύ. Μια χαρά. Να πούμε ότι σε βρίσκουμε στο ξενοδοχείο Hilton. Να σε ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων που είσαι στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να σου κάνουμε για την καριέρα σου, για την ζωή στο εξωτερικό, για όλους τους ηθοποιούς που επιλέγουν μια διαφορετική χώρα για να διαπρέψουν. Εσύ το έχεις καταφέρει κιόλας, να το πούμε κι αυτό. Γιατί έλεγα και πριν στα παιδιά που είχα δει το Backup Plan με την Τζένιφερ Λόπες και ξεβλέπω δεν το ήξερα. Και μου έκανε εντύπωση, κακή θα ήθελα να πω, με την έννοια ότι δεν το είχα ακούσει πουθενά στην Ελλάδα και στα μέσα.
Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην ξέρουμε ότι ένα παιδί, ένα Έλληνα ηθοποιό, πρωταγωνιστή σε μια ταινία ενό μεγάλου δικτύου, μια μεγάλη εταιρεία παραγωγή και να το μαθαίνω μόνη μου. Όχι ότι είναι κακό αυτό, αλλά. Εντάξει. Είχε βγει στα μέσα γενικότερα, αλλά εγώ από τη φύση μου δεν σπρώχνω τα πράγματα. Ξέρεις, δεν μ' αρέσει να διαφημίζομαι. Οπότε, ό,τι γίνεται, γίνεται από μόνο του. Τι σχεδιάζει για το μέλλον να μας πει ο Μάνος, γιατί έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχεις κάτι πολύ ενδιαφέρον στα σκαριά. Διάφορα πράγματα. Γενικά είμαι πολυπράγμα σαν άνθρωπος και πάντα έτσι, όταν έχω να πω για το τι πρόκειται να κάνω, λέγοντάς τα διαπιστώνω και εγώ ότι είναι αρκετά και αφορούν και σε διαφορετικούς τομείς. Είναι κάτι που είχα παλέψει πάρα πολύ με την προσωπικότητά μου, γιατί από μικρός ήμουν έτσι και προσπαθούσα να είμαι πιο συγκεντρωτικός και πιο focus στα πράγματα. Αλλά τελικά εδώ και 1-2 χρόνια άρχισα να δέχομαι τη φύση μου ότι έτσι είμαι και έτσι πρέπει να πορευτώ από εδώ και στο εξής. Μάνο έτσι μου. Λοιπόν είναι 4-5 πράγματα αυτή τη στιγμή που δουλεύω ταυτόχρονα. Ναι. Πριν μιλήσουμε για το μέλλον, εγώ θα μιλήσω να μιλήσουμε λίγο για το παρελθόν, για τα παιδικά σου χρόνια στην Κρήτη. Ήρθες σε ηλικία 20 ετών στην Ελλάδα και σπούδασες αρχικά, γιατί έχεις κάνει πάρα πολλές σπουδές. Συγγνώμη, αλλά μου ήταν αδύνατο να τις θυμάμαι όλες απ' έξω και γι' αυτό είπα και Ελλάδα, γιατί έχεις φύγει και έχεις κάνει πολλές σπουδές στο εξωτερικό. Γιατί, ξέρεις, εμείς οι Κρητικοί είμαστε λιγάκι, ξέρεις, λέμε πάμε στην Ελλάδα. Γιατί γι' αυτό γέλασα, ξέρεις, καμιά φορά το λέμε κι εμείς αυτό. Ήρθες λοιπόν στην Αθήνα, Εθνικό Θέατρο, σε ηλικία 20 ετών. Ήξερες από μικρός ότι θέλεις να γίνεις ηθοποιός? Όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Είχα σκεφτεί την Αμερική και όχι την ηθοποιία. Ήξερα ότι ήθελα να φύγω, ότι ήθελα να ψαχτώ, ήθελα να ταξιδέψω. Να διευρύνω, αν θέλεις, τους οριζοντές μου. Αλλά μουσικός ξεκίνησα, μουσικός ήμουνα και επαγγελματίας και δίδασκα και έπαιζα σε μπάντες και σε μαγαζιά, σε νεαρότερη ηλικία, από το γυμνάσιο και μετά. Και κάποια στιγμή εκεί κοντά στα 18-19 που όλοι περνάμε αυτή την κρίση, το τι θα κάνουμε στη ζωή μας, κάπως από το πουθενά λέω ήθελα να το δοκιμάσω. Δεν είχα κάποιο σημαντικό λόγο να σου πω ότι είχα παίξει, είχα δει, είχα κάνει, απλά ήθελα να το δοκιμάσω. Με κέρδισε στην πορεία και έτσι μετά το ακολούθησα. Αφού μπήκα στη σχολή δηλαδή, μετά πραγματικά ερωτεύτηκα αυτή τη δουλειά. Και βλέπω και αυτό. Εδώ απόσπασμα από συνέντευξή σου που λες και εσύ ο ίδιος, όπως μας λες και τώρα φυσικά, δεν αγαπούσα το θέατρο, το αγάπησα όταν διάβασα κείμενα για να δώσω εξετάσεις. Ναι, αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Περισσότερο αν θέλεις και το λέω, δεν έχω πρόβλημα να το πω. Από ψώνιο ήθελα να το κάνω. Ήμουνα μικρός, ήμουνα στην Κρήτη και λέω: να πάω πάνω, μήπως παίξω σε καμία διαφήμιση, να με δουν οι φίλοι μου. Δηλαδή, κάπως ξέρεις, αυτό το τόσο. Αλλά κάποια στιγμή όμως αποφάσισες και αυτό είναι σημαντικό ότι βρήκες ήθελες να κάνεις. Σχετικά νωρίς, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα, να σε ενημερώσω τελευταία, γίνεται πρώτα κάποιος celebrity και μετά αποφασίζει τι δουλειά θα κάνει. Το έχουμε δει τελευταία με πάρα πολλούς, έτσι. Επειδή λείπεις εσύ, Μάνο μου, συχνά, στα λέμε εμείς. Είδα και μια φίσα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα πού, και διαφήμιζαν κάτι και έγραφε την ιδιότητα του ενός ατόμου, νομίζω ο τραγουδιστής κάτι τέτοιο, και δίπλα είχε ένα άλλο άτομο και έγραφε celebrity. Να σε ενημερώσω, celebrity, επειδή ρωτάει κόσμος και πολλοί fans, είναι στο ΤΕΒΕ, ασφαλίζεσαι. Όχι υλικά, να το ξέρεις αυτό. Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή στην Αμερική ακούγονται διάφορα, όντως τα πράγματα είναι πιο αξιοκρατικά ως προς την επιλογή των προσώπων. Πες μας λιγάκι αυτό, γιατί. 100% πιο αξιοκρατικά. Όχι 100% πιο αξιοκρατικά από την Ελλάδα, όχι ότι είναι 100%, αλλά είναι 80%. Είναι 90%. Και εξαρτάται σε ποιο τομέα. Σε ανεξάρτητες παραγωγές, καμιά φορά αναγκάζεσαι. Όχι καμιά φορά, τις περισσότερες. Επειδή έχεις ανάγκη από χρήματα, τα οποία έρχονται από ανεξάρτητους επενδυτές περισσότερο, αναγκάζεσαι να βάλεις κάποιον ηθοποιό γιατί ξέρεις ότι αυτός έχει μια εμπορική αξία. Δεν είναι κακό. Είναι χρηματιστήριο κι αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που πρέπει να πουλήσεις και πρέπει να υπογράψεις μια διανομή και πρέπει να την πουλήσεις κάποιον την ταινία, ενώ ότι θέλεις να βάλεις άτομα που θα την πουλήσουν πιο εύκολα. Τώρα, αν είναι ένα στοντιακό φιλμ, είναι πίσω. Κάποιος μεγάλος σκηνοθέτης, ο οποίος δεν χρειάζεται να βάλει απαραίτητα κάποιο μεγάλο ηθοποιό και μόνο το όνομά του είναι εγγύηση για να πουληθεί η ταινία, τότε δίδεται και ευκαιρία σε νεαρότερους ηθοποιούς ή όχι τόσο γνωστούς. Εγώ έχω χάσει πάρα πολλούς ρόλους
επειδή έκανα προσφορά σε όνομα και πέρυσι και φέτος. Και φέτος σε μια ταινία που κάνω και εγώ την παραγωγή, αναγκάστηκα που έπαιζα μέσα, αναγκάστηκα να δώσω το ρόλο μου κάπου, γιατί αυτό το όνομα μου έφερνε λεφτά που μας έλειπαν για να ολοκληρώσουμε την ταινία. Οπότε είχα την επιλογή είτε να χαθεί η ταινία, είτε να γίνει. Και ως παραγωγός πρέπει να το κάνω, να παραχωρήσω τη θέση μου. Και πώς αυτό. Να ρωτήσω κάτι μετά, όταν τελειώσεις. Ναι, απλά δεν είναι αυτό που λέμε εμείς εδώ πέρα το μέσο. Έχει να κάνει με την ελεύθερη αγορά. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι φίλος μου και. Έχει να κάνει με τη χρηματιστριακή αξία του καλλιτέχνη. Και πώς επιλέγουν, ας πούμε, το Μάνο Γαβρά που πάει φρέσκος και λαχταριστός στην Αμερική και παίζει με την Τζένιφερ Λόπεζ ή με οποιαδήποτε άλλη στάρ. Γιατί αυτός είναι ένας μικρός ρόλος και ήταν μία σκηνή μπήκε στην ταινία, δύο κάναμε και άλλη μία που τη γυρίσαμε δεν ολοκληρώθηκε καν. Σε τέτοιους ρόλους έχεις την ευκαιρία, γιατί δεν είναι μεγάλη ρόλη, αλλά για να πάρεις την ευκαιρία να είσαι σε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο πρέπει να είναι ή κανένα μεγάλο franchise που λέμε, όπως το James Bond, οι δυνατές παραγωγές στουντιακές που και μόνο ο τίτλος ή το franchise ή ο σκηνοθέτης από μόνος του είναι μια εγγύηση ή να είναι κάτι το οποίο να είναι μικρότερο και να σου δώσει την ευκαιρία να πατήσεις το σκαλί μέχρι να σου δοθεί αυτή η ευκαιρία. Όπως και ότι. Συγγνώμη, η Λόπεζ πώς ήταν, Μάνο, που την γνώρισες έτσι από κοντά. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ δεν τη γνωρίζω κάθε μέρα. Ναι, ήταν γλυκιά, ομόρφη, πολύ απλή. Αντίθετα με από ό,τι μου είχαν πει ότι είναι δύστροπη, παράξενη. Ήταν πολύ συνεργάσιμη, κάναμε χαβαλέ συνέχεια, δύο μέρες. Σαν να ήμουν μια συμμαθήτριά μου. Στη σχολή και κάναμε τις σκηνές μας. Δεν είχα. Μόλις μου έφυγε το 10 λεπτά αυτό το πάγωμα στην αρχή να τους γνωρίσω όλους και ξεκινήσαμε τις πρόβες. Ναι, ναι. Κάναμε καμία σχέση. Καλά. Σε κάνει σε πολύ λίγο χρόνο να ξεχάσεις το ποια είναι και απλά να πας στην ουσία της δουλειάς. Δεν έχει τουπέ ακόμα η Τζένιφερ Λόπεζ γιατί κάνει μόνο μεγάλες συναυλίες. Δεν έχει πάει σε πίστα ακόμα. Αν πάει σε πίστα θα αποκτήσει τουπέ. Δεν ξέρω, επειδή το έχω δει στην. Εδώ. Μάνο μου, θέλω να σε ρωτήσω αυτό που έχω εγώ έτσι την απορία. Ότι έχω ακούσει ότι γενικότερα όταν περπατάς στους δρόμους στη Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης βλέπεις πάρα πολλούς ηθοποιούς, πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Τους έχεις ανάμεσά σου. Βέβαια εσύ τώρα, για ένα λόγο παραπάνω το ότι είσαι και ηθοποιός. Προφανώς μπορεί να τους έχεις συναντήσει και κάποιους σε κάποιους άλλους χώρους. Θέλω να μου πεις κάποιο άτομο το οποίο γνώρισες είτε προσωπικά είτε απλά τον είδες που σου έκανε τρομερή εντύπωση. Για κάποιο λόγο. Ναι. Το έχω πει και άλλες φορές και δεν θέλω να είναι και κουραστικό. Απλά από τη στιγμή που είναι για μένα. Το είχα ξαναπεί ότι ο Πολ Νιούμαν για μένα ήταν η πιο ωραία εμπειρία στο να γνωρίσω κάποιον. Έχεις γνωρίσει τον Πολ Νιούμαν. Καλλιτέχνη αυτού του Βεληνικού. Ναι, ναι, και έχουμε δειπνήσει και μαζί σε μια κοινή παρέα. Ήταν ένα χρόνο, δύο πριν φύγει και ήταν έτσι πάρα πολύ. Ωστόσο, ήταν μεγάλο σε ηλικία και μου θύμιζε λιγάκι τον παππού μου, λίγο, όχι τον δικό μου τον παππού, ενώ είχα αυτή τη σχέση μου έβγαλε. Ήταν πάρα πολύ γλυκός, με χιούμορ, σηκώθηκε γιατί είχε μουδιάσει να κάθεται πολύ ώρα και έκανε και ένα χορευτικό. Ήταν πάρα πολύ καλός. Σε σχέση με άλλους, θέλω να σου πω, που γνωρίζει. Επίσης, πολύ γλυκιά. Φιλική έτσι είναι η Κάμερον Δίας που έχουμε τύχει πάλι δύο φορές σε παρέες σκηνές. Ήταν και άλλοι που δεν ήταν τόσο αν θέλεις. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κάποιος που δεν σου έκανε καθόλου καλή εντύπωση και μπορείς να πεις. Και που έτσι, μπορεί και να μην βλέπει αυτή την ώρα με την Star γιατί έχουμε και την διαφορά ώρας. Ναι, σωστό. Όχι, πριν πολλά χρόνια, το 2000 περίπου, είχα γνωρίσει τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Δεν είναι ότι μου έκανε κακή εντύπωση. Είχαμε δειπνήσει μαζί σε ένα εστιατόριο, 4-5 άτομα. Μάνο, θες να γίνουμε φίλοι. Μπορεί να έρθει. Πότε φεύγεις? Φεύγω αρχές της επόμενης εβδομάδας, Τρίτη, Τετάρτη, Πετάρτη. Λος Άντζελες ή Νέα Υόρκη? Πάω Νέα Υόρκη τώρα. Ωραία, θα έρθω και εγώ μαζί σου. Θα πάω Ταϊλάνδη, μετά θα γυρίσω Νέα Υόρκη, λίγο Μαϊάμι και μετά θα γυρίσω τέλος Νοεμβρίου Ελλάδα για κάτι σεμινάρια που διδάσκω στα ΙΕΚΑΚΜΗ. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μας ρωτάνε, θαυμάσαι. Πάρα πολύ, αλήθεια. Δεν μας είπε για τον Ντενίρο. Ναι, για τον Ντενίρο. Δεν πλήρωσε τον λογαριασμό, τι ήταν πανταξής, κάτι, τι έκανε. Τσιφούτη. Όχι, όχι. Γενικά αυτό από ό,τι ξέρω. Δηλαδή είναι λίγο μαζεμένο, δεν είναι. Είναι λίγο περίεργο, όχι ότι είναι κακό. Λίγο μίλητος, είχε έρθει με τη βοηθό του, τη γραμματεία του, με την οποία είναι σχεδόν πάντα. Απλά η κοπέλα που ήμασταν μαζί, μια κοπέλα εκεί στην παρέα, ήταν πρώην του.
Δεν ξέρω αν είχε να κάνει με αυτό. Μπορεί να μην είχε κάνει με εμένα. Ήμουν και εγώ ψαρωμένος. Αλλά ήταν λίγο έτσι αμήχανο το. Μάνο μου, σου είπε Are you talking to me? Μου είπε Are you talking to Nicoletta? Έτσι. Παιδιά, θαυμάστριες ρωτάνε αν θα σε ξαναδούμε στην ελληνική τηλεόραση. Σε κάποια σειρά, ίσως. Σε σειρά μου είναι δύσκολο αυτό τον καιρό. Γιατί. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αυτό το τηλέφωνο σου, καλοκακού. Ναι. Τηλεόραση και θέατρο είναι λίγο δύσκολο για μένα αυτό το διάστημα, γιατί απαιτεί αρκετό χρόνο παραμονή στην Ελλάδα. Εγώ έρχομαι λίγο και φεύγω. Θέλω να κάνω, μου έχει λείψει και το θέατρο ιδιαίτερα. Αλλά επειδή είμαι δεσμευμένο σε διάφορα άλλα μέρη για κάποιες άλλες δουλειές, ταινίες μπορώ να κάνω στην Ελλάδα. Γιατί έρχεσαι ένα μήνα, ενάμιση, τις κάνεις και φεύγεις. Αλλά το να μείνω από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο, σερί, είναι λίγο δύσκολο αυτό το διάστημα. Κοίταξε, αν περιμένεις λιγάκι, πάντως μπορεί να έρθει και η Ελλάδα κατά έξω. Τώρα περιμένεις, δηλαδή από ώρα σε ώρα. Έχει ξεκινήσει. Μου κάνει εντύπωση πόσα παιδιά με παίρνουν τηλέφωνο και συνάδελφοι γενικότερα που θέλουν να φύγουν προς τα έξω, σοβαρά τηλεφωνήματα. Δεν σου μιλάω απλά για λίγο να ρωτήσουμε τι γίνεται. Σοβαρά, δηλαδή θέλω να φύγω τώρα, τι μπορώ να κάνω. Είναι λίγο δυσάρεστο αυτό, δεν μου αρέσει καθόλου. Μα είσαι πρότυπο για τους ανθρώπους, για τους νέους που μας παρακολουθούν. Μάνο, σπάνια μπορείς να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό και για ανθρώπους που θέλουν να κυνηγήσουν τον ήρωά τους, εσύ ό,τι καλύτερο. Έτσι, καλά, δεν θέλω να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Κάνεις όμως πράγματα. Μια προσπάθεια κάνω, η οποία αφορά σε μένα περισσότερο, στην προσωπική μου αναζήτηση, περισσότερο από οτιδήποτε στο να αποδείξω ή να κάνω ή να. Δεν έχω τέτοιες βλέψεις. Αλλά εγώ μιλάω ότι είναι δυσάρεστο με την έννοια ότι οι νέοι άνθρωποι, αντί να μείνουν και να είναι παραγωγικοί στη χώρα τους, ώστε να πάμε κάπου, σαν σύνολο μιλάω, αναγκάζονται, γιατί εγώ δεν έφυγα επειδή αναγκάστηκα, ήταν επιλογή μου. Ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω, κάτι να ψαχτώ λίγο παραπάνω, να κερδίσω εμπειρίες. Και τώρα αρχίζει και γίνεται αναγκαστική μετανάστευση και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι από επιλογή εννοείς. Αρχίζω και καταλαβαίνω άλλους μετανάστες άλλων λαών που μου έλεγαν ότι στη χώρα μας δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε και ήρθαμε. Και δεν το καταλάβαινα τότε. Γιατί δεν ήξερα, γιατί δεν σου λείπει η χώρα σου. Εγώ είμαι εδώ επειδή το θέλω, γιατί δεν πας πίσω. Μου λέει δεν μπορώ να πάω πίσω. Δεν λέω ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο και ελπίζω να μην φτάσουμε κιόλας, αλλά. Αρχίζει κατά κάποιο τρόπο σε ένα μικρό ποσοστό και γίνεται ως αναγκαστική αυτή η μετανάστευση. Το οποίο είναι δυσάρεστο φυσικά. Μάνο μου, θέλω να μείνεις στην παρέα μας, να τα πούμε και λίγο ακόμα μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις από τους φίλους της εκπομπής. Και τι μου είπατε? Και θέλουμε όμως και την γνώμη σου για το πώς βλέπεις εσύ τα τηλεοπτικά της Ελλάδος, τις σειρές, τη σάτυρα και όλα αυτά που έχουν μείνει ευτυχώς στην ελληνική τηλεόραση και δεν έχουν αντικατασταθεί. Όσο μπορώ. Γιατί δεν τα παρακολουθώ, γιατί λείπω, αλλά ό,τι έχω δει και θα σας πω. Ωραία, Μάνο μου. Λοιπόν, θέλω να πω εγώ στους φίλους και φίλες της εκπομπής ότι αν θέλετε να δείτε το Μάνο, μπορείτε, αφού δεν είναι και σε κάποια σειρά, να νοικιάζετε το Σούλαλα ξανά. Αυτό μου αρέσει το Μάνο, παιδιά. Έχει παίξει σε κωμικές ταινίες, αλλά έχει παίξει και επίδαυρο. Καταλάβατε, αυτό είναι ηθοποιός. Αυτό είναι πολύ καλό στο οποίο έχει μεγάλη γκάμα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να υπενθυμίσω για τα πολύ ωραία υπέροχα δώρα που δίνει το Medistar σε 5 τυχερούς και τυχερές της εκπομπής που θα πάρουν το κινητό τους, θα γράψουν εμεί, θα αφήσουν κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54990. Αλλά φυσικά θα καλέσω και από το σταθερό στο 9011-51-51-40. Και θα πείσουν ηχητικό μήνυμα με τα προσωπικά του στοιχεία. Να πω ότι είναι 5 σετ, όχι ένα, 5 τυχερές, 5 τυχεροί σετ επαγγελματικού μακιγιάζ. Που έχει κραγιόν, σκιές, ρούς, μολύβια, μίνι μάσκαρα. Τα πάντα έχει, παιδιά, τα πάντα έχει συμφέρει. Μπορώ να κλέψω ένα? Μπορώ. Πολλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ και με απαντήσεις για τα quiz, αλλά και με τον Μάνο Γαβρά. Μην ξεχνάτε, Medistar like στο Facebook και κάντε τις δικές σας ερωτήσεις. Λοιπόν, εδώ στο Made in Star και θέλω να σας πω ότι όπως μας βλέπετε τώρα εδώ να καθόμαστε, δεν είμαστε και στις διαφημίσεις. Όλες σκορπάνε. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Εσύ πού ήσουν, παραδείγματος χάρη? Έβγαζες φωτογραφίες. Ναι, έβγαζα φωτογραφίες. Εσύ πού ήσουν? Για νερό πήγα. Για νερό. Εσύ? Μαζί σου. Με τη συνεχίδα. Θυμάσαι. Μαρία, εσύ πού ήσουν? Εμείς τρώγαμε, να μην μας δείτε. Τι τρώγαμε? Το υπόλοιπο. Το έτσι το αφήσατε το γλυκό. Εγώ δεν έχω φάει ακόμα. Πριν το διάλειμμα. Όχι, δεν έχει μείνει η Μαρία μου, το φάγανε. Λοιπόν, να το, κοίτα εδώ κατάσταση. Κοίτα εδώ, το βλέπουμε. Να το.
Αν είναι μυρωδόν. Κάτσε το τρώμε γύρω-γύρω. Κάτσε εδώ. Φέρτε εδώ. Ο Χατζηπάπου έφερε το πιο πολύ. Καταγγέλλω, τρώμε και ο Βαβράσολο. Ναι, καλά. Μάνο μου, είσαι στην παρέα μας. Γεια σας και πάλι. Γεια σου και πάλι. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει για την ελληνική σάτιρα, όπως παρουσιάζεται μέσα από εκπομπές όπως του Λάκη Λαζόπουλου, τον Ράδιο Αρβίλα, του Θέμου Αναστασιάδη. Και εγώ προσωπικά ξέρω, να μάθει και ο κόσμος, ότι η Αμερική ειδικά έχει τα καλύτερα σόου όσον αφορά την σάτιρα. Δεν θα τα συγκρίνω με τα ελληνικά. Πολλά μάλιστα τα έχουμε αντιγράψει και το έχουν παραδεχτεί κιόλας. Νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση τώρα με τα ελληνικά. Κοίταξε, κάτι σαν ντουλάκι το κόνσεπτ, ας πούμε, δεν υπάρχει αντίστοιχο στην Αμερική. Ούτε νομίζω του Ράδιο Ρεβίλα, ίσως κανένα από τα τρία που ανέφερες έτσι όπως τα ανέφερες. Περισσότερο είναι κάποιες καθαρά καυστικές κομικές εκπομπές που είναι και στο Comedy Central, σε κάποια κανάλια που έχουν μόνο κομμωδία. Και αυτά τα late night shows όπως το David Letterman, το Jay Leno, οι οποίοι περνάνε από αυτό το... Ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ναι. Αυτά που έχουμε εμείς, και να μιλήσω περισσότερο για τουλάχιστον που έχω παρακολουθήσει περισσότερο απ' όλα, είναι νομίζω ότι καθαρά δικό μας ελληνικό προϊόν. Αλήθεια, το είμαστε πρωτοπόροι. Είμαστε πρωτοπόροι. Έτσι να λέμε θετικά πράγματα, ξέρεις. και το θεωρώ και πολύ δύσκολο είδος αυτό. Αυτό που κάνει ο Λάκης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις πολύ ισχυρό ταλέντο σε αυτόν τον τομέα για να το κάνεις. Υπάρχει μια διαφορά. Είναι. Υπάρχει ότι στα προγράμματα εκεί παράγουν χιουμόρ, εδώ αναπαράγουν. Δηλαδή κάτι το οποίο έχει παίξει σε ένα κανάλι και είναι αστείο. Άσχετα με το σχόλιο, συνήθως το αναπαράγεις και είναι από μόνο το αστείο. Εκεί δημιουργούν, φτιάχνουν ναι, πράγματα. Ναι. Αυτό εδώ γίνεται αυτό σε μικρότερο βαθμό. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν είναι αυτή η πλατφόρμα, παίζω κάτι και το σχολιάζω. Εκεί ναι. Υπάρχει και αμιγώς πολιτική σάτιρα. Δεν υπάρχουν τηλεπερσόνες, άνθρωποι της showbiz μέσα από την τηλεόραση που βγαίνουν και τους σατιρίζουν εκεί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Αλλά όπως είπες, είναι οι περισσότερες από αυτές τις εκπομπές είναι αμιγώς πολιτική η σάτιρα τους. Ναι. Δηλαδή, καυτηριάζουν κυρίως την κυβέρνηση, όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι λίγο πιο εξειδικευμένες, με πάρα πολύ χιούμορ βέβαια. Και έτσι, αλλά είναι λίγο πιο στοχευμένες, αν θέλεις. Βέβαια, έχουν ένα πρόβλημα. Δεν είναι ότι παίζω ένα βιντεάκι, μετά ναι. παίζω ένα άσχετο, μετά ναι. πετάγομαι σε κάτι. Είναι ότι έχει μια θεματολογία, αν θέλεις. Μάνο μου, συγγνώμη, παίρνω εγώ το λόγο τώρα, γιατί η Ολγίνα θέλει να σου κάνει μία ερώτηση σαν τρελή από τις διαφημίσεις και δεν την αφήσανε. Όχι, όλοι οι θαυμάστες, πάρα πολλές θαυμάστες. Η Ολγίνα και οι 2.500 φίλες από τη μία τη σελίδα, φίλες, ναι. Άντε, ρώτησε. Ρωτάνε για την προσωπική σου ζωή. Αν υπάρχει κάτι στο προσκήνιο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια κοπέλα. Δεν ξέρεις, φαντάζομαι, το γνωρίζω, δεν μιλάω γενικά για την προσωπική μου ζωή, δεν μου αρέσει. Αλλά αυτή τη φορά που δεν έχω κάτι, να το πω. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Να σε βοηθήσω εγώ λίγο παραπάνω, Μάνο. Επειδή γενικά έχεις έτσι πολύ πληθωρική προσωπικότητα. Έχεις αλλάξει χιλιετία στη Χαβάη, παραλίγο να κάνεις στο Μαρόκο τη διαδρομή όλη με τη μηχανή σου. Αυτά είναι. Μένεις μόνιμα Μαϊάμι, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη. Τι γυναίκα εσένα σου αρέσει, ποια είναι η προσωπικότητα της γυναίκας που θα σου άρεσε? Η μόνη που μπορώ να έχω εγώ αυτή τη στιγμή λέγεται Louis Vuitton και είναι έτσι μια ωραία μιχερούλη. Και την παίρνει και όπου θες, πας, δεν μιλάει, δεν παραπονιέται και όπου πας, την τραβάς μαζί σου. Πολύ διπλωματική απάντηση. Πες μας λίγο. Ο άνθρωπός μας. Μάλλον θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ασχολείσαι με ενεργειακά, έχεις κάνει μεγάλη έρευνα πάνω στα μεταφυσικά, έχεις μεγάλη διαδρομή στο κομμάτι της αυτογνωσίας σου. Έχεις ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι της σύνδεσης μέσα από το ίντερνετ, όπως πια οι άνθρωποι επικοινωνούν τελευταία. Πώς βλέπεις όλη την κατάσταση σήμερα πια, που πολλά πράγματα στην επικοινωνία είναι πολύ εύκολα και πολλά άλλα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον, αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι σύνδεσης. Και ποια είναι η αίσθησή σου για το μέλλον? Η κρίση, τι νομίζεις για όλα αυτά? Κοίταξε, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή υπάρχουν δύο όψεις. Δεν νομίζω ότι και το χειρότερο πράγμα μπορεί να έχει την καλή του πλευρά. Έτσι λοιπόν και αυτή... Το σύγχρονο επικοινωνιακό μοτίβο που έχει αναπτυχθεί τη τελευταία 15 ετία, θα έλεγα, έχει τα καλά του και τα κακά του. Εγώ συγκρίνω την πρώτη φορά που έφυγα Αμερική, με το 97, που ζούσα μέχρι το 2001 μόνιμα, είχα αποκοπεί τελείως με την Ελλάδα. Δηλαδή, μιλούσα με τη μητέρα μου λίγο στο τηλέφωνο, ίσα-ίσα που είχα αρχίσει να έχω κάποιο email και όλα αυτά. Τώρα ζω εξωτερικό, έρχομαι Ελλάδα, είναι σαν να μην έχω φύγει με το Skype, με τα Facebook, όλα αυτά. Έχεις μια συνεχή επικοινωνία με τις ειδήσεις, με τους φίλους σου, με τα μέσα. Αισθάνεσαι περισσότερο συνδεδεμένος. Αυτή είναι μια καλή πλευρά.
στο ότι φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σε μήκη και πλάτη στον πλανήτη. Και αυτό το έχεις αξιοποιήσει όμως, με κάποιον τρόπο, έτσι δεν είναι? Ναι, εξαρτάται πώς θα το αξιοποιήσεις. Προχθές είχα πάει σε ένα καφέ στην Γλυφάδα, είχα ένα ραντεβού και ήταν μια παρέα με 4-5 νέα παιδιά, θα έλεγα 20 μέχρι 22 ετών το πολύ, και ήταν μια κοπέλα. Και αντί να κάθονται, να συζητάνε, να αναπτύξουν μια κουβέντα, να συναναστραφούν, να κάνουν socialize κάτι, είχε ανοιχτό το Facebook και μιλούσε, ξέρω, πετούσε και απαντούσε στα τέτοια. Δηλαδή ήθελα. Λέω, δεν με νοιάζει, ήθελα πάντα να της μιλήσω, να της πω, κλείσε τη δυστυχία σου λίγο. Κάνε το speech, αφού όλο το βράδυ λογικά αυτό θα κάνει speech. Ναι, δεν είναι κακό, είναι ότι απλώς ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με μέτρο. Ακριβώς, δηλαδή άμα το πάμε εκεί τώρα. Έτσι. Εσύ ασχολείσαι όμως γενικότερα με την τεχνολογία και κάποιο πουλάκι μου είπε ότι ετοιμάζεις και ένα site στην Αμερική. Ναι, ναι. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Είναι μια ιδέα που είχα πέρυσι, περίπου τα Χριστούγεννα. Την αναπτύξαμε με δύο συνεταίρους μου και πιστεύουμε τέλος Νοεμβρίου να βγει. Λέγεται 5locals.com. Με τι έχει να δηλαδή, κάνει? Αυτό μεταφράζεται ως 5ντόπιοι. Αυτό αφορά στα 5 top πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος σε μια πόλη σε όλους τους τομείς της ζωής. Από να φάει, να διασκεδάσει, να πάει σε μουσεία, τέχνη, παιδικές χαρές, εξειδικευμένα, στα 5 top κινέζικα, στα 5 top. Αλλά, γι' αυτό το λέμε και 5locals.com, έχει να κάνει με τα 5 top πράγματα που κάνουν οι ντόπιοι και όχι αυτά που μπορεί να γράφει ένα περιοδικό ή ο editor. Δηλαδή, τι κάνουν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την πόλη. Πιο ψαγμένο, ξεκινάμε από τη δηλαδή. Νέα Υόρκη. Ναι, ναι. Αυτό αφορά και σε τουρίστες και στους ντόπιους, έτσι. Ωραία. Μάνο μου, αυτό είναι, αφορά μόνο τη Νέα Υόρκη. Ποια χώρα, ποια πόλη? Κοίταξε, η δουλειά είναι πάρα πολύ για να στηθεί κάτι τέτοιο. Πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάμε από τη Νέα Υόρκη. Σκοπός μας είναι να πάμε μετά Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Σικάγο, σε μεγάλες πολιτείες. Και ευχόμαστε πριν προλάβουμε να πιάσουμε τις 50 να μας αγοράσει κάποιος, να μας δώσει ένα καλό χαρτζιλίκι και να φύγουμε από αυτό. Ωραία, αυτή είναι η διαδικασία. Μου. Είναι business, δεν είναι. Τέλεια. Μάνο μου, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία και πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να μας πεις, επειδή άκουσα Ταϊλάνδη πριν, τελειώσαν τα γυρίσματα. Όχι, συνεχίζονται με μεγάλες δυσκολίες, γιατί όπως ξέρετε έχει μεγάλες πλημμύρες στην Ταϊλάνδη αυτόν τον καιρό. Ξεκινήσαμε γυρίσματα την περασμένη Κυριακή. Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε γιατί μεγάλο μέρος της Μπανκόκ είναι κάτω από το νερό και χάσαμε αρκετά locations. Θέλω να μου μιλήσεις όμως για την δουλειά που ετοιμάζεται εκεί, γιατί εγώ γνωρίζω, αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ναι, είναι μια ταινία, λέγεται Stranger in Paradise, Ξένος στον Παράδεισο. Είναι ένα αμερικάνικο action thriller. Πρωταγωνιστούν ο Colin Hanksfield, ο Stuart Townsend και η Καταλίνα Μορένο που είχε προταθεί για Όσκαρ για το Maria Full of Grace. Είναι μια ωραία ταινία που διαδραματίζεται όλη στην Ταϊλάνδη, αλλά είναι αμερικάνικη ταινία. Και αγκομαχούμε τώρα να τελειώσουμε 1000 προβλήματα. Είμαι συμπαραγωγός στην ταινία. Είναι αυτή η ταινία που σας είπα ότι αναγκάστηκα να δώσω το ρόλο μου, γιατί μας έλειπαν λεφτά τελευταία στιγμή και χρειαζόμαστε να φέρω έναν επενδυτή μέσα και έτσι φέραμε κάποιον ο οποίος κουβαλούσε λεφτά πίσω του. Και πιστεύω αν όλα πάνε καλά, μέχρι 10 Νοεμβρίου να έχουμε τελειώσει τα γυρίσματα. Και να τη δούμε και στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Εννοείται. Πρέπει να τη δούμε και στην Ελλάδα. Καλοκαίρι. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Να σε ευχηθούμε καλά ταξίδια, όχι καλά ταξίδι. Και ό,τι καλύτερο, πολλές επιτυχίες όπως εσύ τις ορίζεις επιτυχίες. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στο Στάθη, που τον ξέρω και προσωπικά, τον Παπούλια. Και να πω και κάτι. Έχω μια συνεργασία εδώ πέρα με μια εταιρεία. Όσον αφορά σε θεατρικές και κινηματογραφικές τώρα παραγωγές, το Τέχνης με τον Γιάννη Μακρύδη και τη Δευτέρα, μια παράσταση που έχει κάνει η εταιρεία μας, έχει πρεμιέρα με το συνεργάτη σας. Αν κάνω λάθος. Όχι, εγώ είμαι την άλλη Παρασκευή. Αυτό είναι η εσύ λες τους Εξάνιμο. Το ντοκιμαντέρ. Εγώ είμαι την άλλη Παρασκευή, ναι. Εντάξει, εντάξει. Σημασία έχει ότι εσύ. Είμαι εγώ. Μάνα μου, σε καλή ευχαριστούμε επιτυχία. Πολύ. Να είσαι καλά. Φιλάστε πολλά πολλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό όμως, εγώ πρέπει να υπερθυμίσω τα υπέροχα δώρα που δίνει σήμερα το Made in Star και μ' αρέσει που μου στέλνουν οι φίλες μου μήνυμα, η Μαρία, φιλάκια Μαρία μου. Έστειλε κι εγώ, μου λέει, έστειλε κι εγώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα όμως, αυτά είναι καθαρά. Δεν τα λέμε αυτά. Λοιπόν, 5 κασετίνες επαγγελματικού μακιγιάς, μία προσφορά του www.123omorphia.com. Peggy Saz η εταιρεία, είναι πολύ καλά προϊόντα πρέπει να σας πω, γιατί έχω και εγώ. Θέλω να τη δείξω αυτήν εδώ, μπορώ να την πάρω. Οργινάκι μου, την είδες? Ναι, πολύ ωραία, είναι πάρα έχει πολύ ωραία. Τα πάντα. Έχει σκιές, κραγιόν, ρούς, μολύβια,
Ό,τι μπορείτε, μέχρι και η υγρή σκιά έχει, παιδιά, όχι μόνο την πουδρέ. Λοιπόν, παίρνουμε το κινητό μας, γράφουμε μη, αφήνουμε κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54990, ενώ φυσικά καλούμε και από το σταθερό μας, το 9011 51 51 40 και αφήνουμε ηχητικό μήνυμα με τα προσωπικά μας στοιχεία. Καλή επιτυχία! 5 νικητές, σήμερα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα πούμε τα ονόματά σας. Λοιπόν, μ' άρεσε ο Μάνος, πολύ κορίτσια και αγόρια. Ωραίο. Δεν τα λέω πανησιακά μόνο. Να σας πω. Λοιπόν, θέλω όμως λίγο να γυρίσει το ρολόι προς τα πίσω και να πάμε στο τι συνέβη στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, έτσι, να τα λέμε αυτά. Και πού συνάντησε η κάμερα του Made in Star επώνυμους που μίλησαν και για τα επαγγελματικά του σχέδια. Ξέρω πού ήσουν χθες. Πού? Δύο θέσεις δεξιά μου. Πού συνάντησε λοιπόν. Σταμάτα. Και τι. Παλιό παιδί. Καλά. Και τι δήλωσαν στην κάμερα του Made in Star. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο και εδώ είμαστε εμείς να το σχολιάσουμε. Όποιος τις νύχτες γυρίζει, όλο και κάτι μαθαίνει. Το Made in Star βολτάρει και ξεσκονίζει τους επώνυμους της showbiz. Μαρία Ραμπατζή, γιατί αδυνάτησε? Ήταν κάτι το οποίο, εντάξει, όταν ξέρεις ότι δουλεύεις και πάρα πολλές ώρες, δεν φροντίζεις τόσο πολύ τον εαυτό σου. Βρήκα τον ελεύθερο χρόνο και το έκανα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Μα για τη Φέη Σκορδά, που της πήρε την εκπομπή μέσα από τα χέρια. Για μένα το κομμάτι Μάμη τελείωσε την ημέρα που μου ανακοίνωσαν ότι δεν θα το κάνω εγώ. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλωσορίσατε σε αυτή τη φετινή σεζόν για το Μάμη. Καλώς σας βρήκα εγώ. Θεωρώ ότι θα το κάνει καλά. Οι σχέσεις με τη Φέη πώς είναι? Είχαμε τις επαφές που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που θα συναντήσει κάποιον άλλο μέσα στο πλατό. Συνάδελφοι είμαστε, δεν έχουμε να μοιράσουμε ούτε να χωρίσουμε κάτι. Έχουμε ανταλλάξει και κάποια μηνύματα, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και χαίρομαι πάρα πολύ που θα περάσουμε αυτό το χειμώνα μαζί. Εγώ το έμαθα μία εβδομάδα πριν πάω να κάνω την εγγραφή. Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι την Πέμπτη γράφω και την Τρίτη, ας πούμε, έμαθα ότι δεν θα είμαι εγώ που θα παρουσιάσω την εκπομπή. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εμφανώς λαχανιασμένος. Τρέχει αυτός και η ομάδα για τα νούμερα της AGB. Έτρεχα. Υπάρχει άγχος, δημιουργικό άγχος. Να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Συνεπώς, τα νούμερα φυσικά τα κοιτάμε για να βλέπουμε, ξέρεις, τι ακριβώς θέλει ο κόσμος, τι ακριβώς τον κάνει να περνάει καλά και αυτό και εκεί προς τα εκεί να ακριβώς ανατολιστούμε, όπως άλλωστε και η περσινή συνταγή ήταν. Δεν υπάρχει αγώνας δρόμου, συναγωνιστές είμαστε όλοι. Έτρεχα. Πραγματικά αυτή η ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο και τη Φέη και φυσικά την ομάδα πίσω από τις κάμερες δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης πήρε φωτιά. Είμαστε όλοι στα κάρβουνα, να σαν να μην ακάρβουνα. Ο ίδιος αυτή την περίοδο κάνει γύρισμα για μια νέα καθημερινή σειρά του μεγάλου καναλιού. Κάνω γύρισμα και γυρίζουν και με κοιτάζουν ποιος κάνει γύρισμα αυτή την εποχή. Κάπως έτσι, γιατί ακούμε διάφορα, μαθαίνουμε για σειρές που ήταν να ξεκινήσουν Δευτέρα και Παρασκευή, τους λένε δεν πάει καν το γύρισμα. Η Χριστίνα Αλεξανιάν απαντά με ειλικρίνεια για τις τηλεοπτικές προτάσεις που, όπως λέει, φέτος δεν δέχτηκε. Δεν υπήρχαν, με την έννοια ότι είναι πολύ λίγα και μετρημένα, πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που θα δούμε όλοι. Δεν έχω κάνει γύρισμα σε κάτι, προς το παρόν δεν κάνω κάτι άλλο και εντάξει, είμαι προσιλωμένη στο θέατρο. Νικολέτα. Όχι, πες μια κουβέντα. Και ψεύδεσαι και τρως. Μισό λεπτό. Μα δείξτε λίγο τα παιδιά. Πολύ ωραίο το κέικ. Δεν μπορώ να κλείσω. Αλήθεια σας λέω. Μισό λεπτό. Έλα, δεν είναι τροπή. Έλα, αυτό είναι σωστό. Συγγνώμη, γιατί δεν το τρως όλο και τρως λίγο. Θα σε εξηγήσω τώρα έχω τι συνέβη. Βλέπω τώρα το ρεπορτάζ της Μαρίλας Κούζου. Ωραία. Και τι σκέφτηκα εγώ. Τι σκέφτηκες? Πάλι καλά. Να πάω ένα κέικ να μου περάσει. Πάλι καλά. Ευχαριστώ. Να το πάρω τώρα, μπορώ. Σε λίγο.
μισό λεπτό να συνεχίσω την πρότασή μου και έρχομαι. Πάλι καλά που υπάρχουν εκπομπές όπως η δική μας το Made in Star. Ναι. Πάλι καλά που υπάρχει το Made in Star. Και μπορούμε και βρίσκουμε ηθοποιούς και τους παίρνουμε συνεντεύξεις. Όπως θα δείτε και εν καιρό, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί έχουμε εξασφαλίσει υπέροχες πραγματικά συνεντεύξεις από Έλληνες αγαπημένους ηθοποιούς και τους βλέπουμε στην τηλεόραση. Ο κόσμος όντως το ζητάει, διότι δεν υπάρχουν σερίαλ όπως ξέρουμε πολύ καλά. Όχι, γι' αυτό το λέω. Και τους έχει αγαπήσει αρκετούς μέσα από τηλεόραση. Άρα κάποιοι θα ζουν στο θέατρο προφανώς, αλλά είναι περιορισμένες και θέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, πάει όλο ο κόσμος. Όχι. Η επαρχία δεν μπορεί να δει. Άρα και δεν δουλεύουν και βλέπει... όλοι. Α, τι κάνει. Δεν δουλεύουν και όλοι οι ηθοποιοί. Δεν δουλεύουν όλοι στο θέατρο απαραίτητα. Όχι. Είναι πλημμυρό για αυτούς, γιατί είναι οι περισσότεροι άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά αυτή, γι' αυτό τη διάλεξαν. Και πρέπει να διαλέξουν. Έτσι. Βλέπουμε τουρκικά σύριαλ, αλλά τους Έλληνες στους οποίους δεν τους βλέπουμε. Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε τον Κιβάνς και τον Ιζέλ και τον Κενάν. Μισάξατε με τους Τούρκους, δεν μπορώ δηλαδή, τρελαίνομαι. Αυτό λέω. Τρελαίνομαι αυτό το πράγμα με τα τουρκικά. Συγγνώμη κιόλας. Όχι, κάτι το στάνκο. Μιλάτε όλα μαζί. Με εκνευρίσατε, δεν μπορώ. Στάθη μου, εμείς δεν έχουμε πει ότι βλέπουμε τις τουρκικές σειρές. Βλέπουμε ότι βλέπουμε τους ωραίους άντρες που παίζουν σε αυτές. Επίσης, το ίδιο βλακώδες και αυτό να το πω ξεκάθαρα. Αν είναι ο Χατζηπαύλου ότι κάνουμε αφιερώματα μόνο στους Τούρκους. Γιατί το Στάνκογλου δεν το κάναμε. Τόσους Έλληνες τοπίους δεν έχεις δει. Τον Κεβάν Τσατσοκλού που έχεις έρθει μόνο. Τον Κεβάν Ατατούρκ. Και ξέρετε τι, Μάνο μου. Ο Τσατσίκοβλου, πώς το λένε αυτό. Μάνο μου, αν μας βλέπεις ακόμα, στο Μάνο Γαβρά αναφέρομαι, θέλω να σου πω ότι πολλές τηλεθεάτριες ζητήσανε να σε έχουμε και στη στήλη Άντρας Εβδομάδας. Και θέλω εγώ να πω... Ωραία, θα σου δώσω και φωτογραφίες γυμνές να βάλεις. Του Μάνου. Όχι. Ποιανού. Δικές μου. Με το κεφάλι του Μάνου. Να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Επενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Θα σου βάλω ρούζ. Μια προσφορά του www.123omorphia.com με τις υπέροχες κασετίνες Peggy Shaz επαγγελματικού μακιγιάζ. Ελεύθερο. Του Μανδρούς. Ναι. Συγγνώμη για μένα είναι αυτό. Θα σου βάλω τώρα λίγο. Τι να βάλω. Πού πρέπει να πάρετε εσείς το κινητό σας. Σε μένα να βάλω. Να σου δείξω το γίνει στον Δικάπριο. Περίμενε. Ο Δικάπριο θα γίνει με αυτό. Όχι ο Δικάπριο. Έλα. Τι. Λίγο να σου κάνω κόψιμο. Κανείς να κάνει μιλαράκι. Αυτό. Ναι. Πάρτε το κινητό σας. Γράψτε το κινητό, θα βαφτούμε. Και ενώ. Όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 54. 54. 990. Για να βλέπω. Και φυσικά καλέστε και από το σταθερό σας. Γιατί μην τρέξει αίμα. Στο 90 11 51 40 και αφήστε ηχητικό μήνυμα με τα προσωπικά σας στοιχεία. Θέλω να πω ότι σε πάω πάρα πολύ. Κι εγώ με πάω. Ποιος άντρας θα καθόταν στην ελληνική τηλεόραση να το δάξω. Πόσο άντρας είσαι. Πόσο άντρας είσαι. Πραγματικά. Δεν υπάρχεις. Μπράβο. Τι, τι. Εσείς οι δύο έχετε βαφτίσει. Ποιος κάθονταν πίσω στο θέατρο, πες κάθονταν πίσω. Ποιος κάθονταν πίσω τώρα. Ποιος κάθονταν, πες την αλήθεια. Για τον Αλέξη το Φούκο να πω. Με ρωτάνε. Το στη λίστα μας. Εγώ σας έχω πει ότι με τον Αλέξη το Φούκο έχω συνεργαστεί στην σειρά Ελεύθερος και Ωραίος. Που πρέπει να δούμε στο πρόγραμμα του Αντένα, θα είναι φέτος, να μάθω και εγώ να δω. Θα είναι, θα παίξει. Λοιπόν, σταμάτα. Τι ήθελα να πω εγώ, ήθελα να πω, να δούμε, επειδή είπαμε πρόγραμμα Αντένα, ότι εμείς η κάμερα του Made in Star εννοείται και βρέθηκε στην παρουσίαση αυτή και πήραμε δηλώσεις από αγαπημένη Έλληνα Παπαρίζου που ζητάει και ο κόσμος. Μας ζητάνε να δείξουμε την παρουσίαση προγράμματος του Αντένα, κυρίως για την Έλενα Παπαρίζου. Καταλάβατε, αυτά είναι. Γι' αυτό το λόγο, παιδιά, η Έλενα πρέπει να υπάρχει στο Dancing on Ice, γιατί την αγαπάει ο κόσμος πάρα πολύ και εμείς, Ελένα μου. Αλλά δεν θα ακούσουμε μόνο Έλενα Παπαρίζου, θα ακούσουμε και Νάντια Μπουλέ και τον κύριο Λάτσιο. Μην το πω πάλι. Αλλά και φυσικά Σύση Χριστίδου και Χρήστο Φερεντίνο. Πάμε λοιπόν να τις απολαύσουμε. Όλα τα αστέρια του καναλιού έδωσαν το παρόν στην χθεσινοβραδινή παρουσίαση προγράμματος του Αντένα. Ο Χρήστος Φερεντίνος απάντησε σε όσους τον έχουν επικρίνει ότι δεν είναι γνώστης θεμάτων lifestyle. Γιατί πρέπει να τα ξέρουμε όλα. Μαθαίνουμε κιόλας. Κάτι να μάθουμε. Επίσης, αναφέρθηκε στην τηλεθέαση του πρωινού Αντένα. Ο κόσμος κρίνει. Ο κόσμος και δεν είναι τίποτα εύκολο και δεδομένο. Αυτό έχω να σου πω είναι το βλέπω. Κάθε πράγμα είναι διαφορετικό. Εγώ το αντιμετωπίζω σε μια νέα πρόκληση. Δουλεύω για αυτό το πράγμα και προσπαθώ να φέρομαι όσο πιο αφόρμητα και φυσικά γίνεται. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της Σύσης Χριστίδου. Δεν σημαίνει κάτι για μας αυτό. Το ότι πήγαμε καλά μια εβδομάδα είναι ότι, ξέρεις, τουλάχιστον μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα. Θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια. Πριν το Δεκέμβρη δεν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα και πάλι μπορεί να υπάρχει μετά ανατροπή. Αλλά νομίζω ότι αν δεν περάσουν 2-3 μήνες δεν μπορείς να ξέρεις που βαδίζεις.
τα στοιχεία που κάνουν το πρωινό Αντένα να ξεχωρίζει, επεσήμανε με δηλώσεις του και ο Γιάννης Λάτσιος. Το μέγεθος της επιτυχίας που έχουμε συνηθίσει να το μετράμε μόνο με αριθμούς, η αλήθεια είναι ότι είναι πέρα από τις προσδοκίες μας. Παρόλο που πίστευα και πιστεύαμε όλοι σε Αντένα ότι είναι μια καινούρια πρόταση στην πρωινή ζώνη, έχει ενδιαφέροντα στοιχεία και κυρίως έχει προσωπικότητες τέτοιες που δίνουν ένα διαφορετικό τόνο, ένα άλλο βλέμμα στο τι συμβαίνει γύρω μας, είτε αυτό είναι ενημέρωση, είτε αυτό είναι ελαφρά ψυχαγωγία ή ελαφρά ενημέρωση, είτε είναι μαγειρική, είτε είναι αστρολογία, είτε είναι, αν θέλετε, lifestyle. Παρ' όλα αυτά, διευκρίνησε ποια εκπομπή του Αντένα είναι η ναυαρχίδα του καναλιού. Ξεκίνησε η πρεμιέρα του Radio Arvilla, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Ναι. Το ξέρω, κάτι άκουσα, ότι ξεκίνησε η Radio Arvilla. Για μας είναι από τις ναυαρχίδες του σταθμού. Είναι μια εξαιρετική εκπομπή. Απαστράπτουσα ήταν και η Έλληνα Παπαρίζου, που φέτος για πρώτη φορά δοκιμάζεται τηλεοπτικά. Έχω κάνει κλασικό μπαλέτο αρκετά χρόνια, αλλά γνωρίζω, ας πούμε, πώς πρέπει να είναι οι γραμμές όλο αυτό το πράγμα. Αλλά πιστεύω ότι για τα τεχνικά κομμάτια πρέπει να μιλήσει ο κύριος Κοστάλας. Οι πρόβες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αλλά σε έχουμε. Σε αυτό το επίπεδο, όχι, έχουμε ακόμα καιρό. Αλλά έχουμε συναντηθεί, έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφα, έχουμε μιλήσει. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι πρωτού να ξεκινήσει μια συνεργασία είναι ότι υπάρχει μια καλή αύρα μεταξύ μας. Νέο τηλεοπτικό κόνσεπτ και για την Άδεια Μπουλέ, με ένα ευτράπελο, ξέχασε ποια είναι η πρώτη καλεσμένη της εκπομπής της. Έχουν γίνει πρόβες, έχουμε γράψει τα πρώτα επεισόδια κανονικά, γράφουμε καθημερινά. Οι celebrities που συμμετείχαν στο special επεισόδιο, στο οποίο έτσι δώσαμε και πολύ μεγάλη βάση και πάρα πολύ γέλιο, θέλω να σας πω, είναι ο Τρίφωνος ο Σαμαράς. Η Τζόι Τόγκου, ο Χριστόφορος ο Ζαραλίκος, ο Γιώργος Ολιανός, Έλα, τώρα κόλλησε το μυαλό σου και σένα. Η Όλγα Φαρμάκη, το είπα. Μπράβο, Νάντια! Μπράβο, Νάντια, το έχεις! Είναι φοβερό όμως, πραγματικά, δηλαδή, εγώ τώρα συγκινήθηκα με την κοπέλα. Γιατί τόση ώρα έκανε μια εκπομπή όλη και όλη και προσπαθεί να βγει στην εκπομπή. Και δεν βοηθάει. Ζητάει βοήθεια γίνου κανείς. Ολόκληρο μέγαρο, γιατί ήταν, πώς το λέγαμε. Εγώ πάλι πίστηκα, έτσι. Υπάρχει μεγάλο. Είναι μέλλον. Έχει μέλλον, Νάντια. Γιατί δεν σας έχετε τίποτα, μωρέ, σας να ασχολείστε ένα όνομα. Αυτό λένε αίτια, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτό λέγεται total blackout. Όχι blackout, γιατί blackout δεν παθαστεί. Λοιπόν, λέγεται blackout. Μέσα στο σκοτάδι, πότε σου βρει. Ενώ με τη φαρμάκη δεν θυμόταν, α πούμε, προσπαθούσε να πει διαφορά σημεία. Να διαπιστώσει. Να κάνει και 10 χρόνια εκπομπέ. Πού να θυμάσαι τώρα. Αχ, κακομοίρα, κομίρα. Ήμουν και εγώ καλεσμένη και δεν πήγα. Πού είσαι, στο πρόγραμμα. Στο blackout. Στην παρουσίαση προγράμματος του Αντένα. Δεν μπόρεσε, είχα υποχρεώσεις. Ζητάμε και το κασκόλ μου, παιδιά. Μην ξεχνιόμαστε. Εδώ το. Θωμά, πες και εσύ. Θωμά, πες και εσύ. Με συγχωρείτε. Να το πει στην πουλή, να το κάνει στραβό, το καταλάβω. Εσύ πώς το έκανε έτσι. Θέλω πριν δούμε τι θα δούμε, να διαβάσουμε μηνύματα του τηλεθεατών. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά στην πεθερά της Χρύσας, στον Εύρο. Χρόνια πολλά στην πεθερά της. Συγγνώμη, Χρύσα, λες στην Μάρη. Καλησπέρα. Ποιος άνθρωπος σοβαρός λέει στην πεθερά του χρόνια πολλά. Βρίστε η σωστή κοπέλα. Μπράβο της. Δυσμενή έχει πάει. Καλησπέρα στη Μυτιλίνη, στην Μάρη. Καλησπέρα στην Ηλία, στο Τραγανό Ηλίας. Καλησπέρα, να βοηθήσουν την Ιβολέτα με το κασκόλ. Περίμενε, σε παίρνει ένα χωριό και σου λέει πες καλησπέρα το χωριό μόνο του. Μιλάει τα χωριά. Καλησπέρα, παιδί. Μας λένε καλησπέρα από Ηλία. Ποιος, ο Μίτσος, η Ελένη, ο Ντανάκουλα. Εσύ προτιμάς δηλαδή να απαντήσω στην ερώτηση του Δημήτρη που σου έκανε στο Twitter. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, άλλο Δημήτρη με την ερώτηση. Λοιπόν, θέλω να δω. Που ρωτάει τι τρως το μεσημέρι, μα είναι ερωτήσεις αυτές τώρα. Για όνομα του Θεού. Για όνομα. Θέλω να πούμε και ευχαριστώ πολύ και τις φίλες της εκπομπής που μου έχουν στείλει μηνύματα να στείλουν courier να πάρουν το κασκόλ και σε 10 ωρίτσες θα είναι έτοιμο, έτσι μου είπανε. Και φυσικά για όλα αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα, μου αρέσει που έχετε και άποψη και για τα θέματα, όπως είδα και εγώ στην σελίδα του Facebook. Συγγνώμη, μας στέλνουν ότι θέλουν να μας δούνε με συγκεκριμένα χρώματα να φοράει ο καθένας. Δηλαδή τισερτάκια, μπλουζάκια, φορέματα συγκεκριμένα. Παραγγελιά θέλω να ακούσω. Είναι από το Σύλλογο Ατόμων με Αχρωματοψία, γιατί δεν αναγνωρίζουν τα χρώματα. Όχι, ας πούμε, λένε για μένα λαχανή.
Ω, παιδιά, λαχανεί το λιγινάκι μας. Ο Γιώργος κίτρινο, λέει. Το ντουίτι, Φραντζέσκα. Σαν τους Power Rangers. Κοστάκης κόκκινο. Θα κάνει το ντουίτι ο Γιώργος. Και η Φραντζέσκα μπλε. Η Νικολέτα. Η Νικολέτα. Η Νικολέτα μόβ. Μόβ. Μόβ δεν αρέσει στη ρούλα. Δεν θέλω, γιατί μας βλέπει η ρούλα. Και η Μαριάννα Ρόζ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα. Τι θα δούμε, τι θα δούμε. Για να δούμε. Θωμά, δικό σου, φεύγω. Πού πας? Να μας πεις τι θα δούμε. Παρεξηγήθηκες με το δίκτυο. Όχι, όχι. Θέλω Θωμά. Γιατί είναι καινούργιο παιδί στην τηλεόραση. Φρέσκο. Έτσι. Πολύ φρέσκο. Σωστά. Μυρίζει δηλαδή, φρέσκος. Να πάρεις, το πάρεις πάνω σου, γιατί ο Θωμάς, όσους είδατε, όσοι είδατε και χθες Made in Star, θα έρχεται εδώ στην εκπομπή μας. Μιας παιδιά. Όποτε θες όμως, δεν θέλω να σε πιέζω, όχι, όποτε γιατί θέλετε είσαι κινητούλης. Όχι, εσύ όποτε θες, θα ανοίγει την πόρτα και τον παίρνεις. Θα μας κάνεις χάρη, όχι. Πείτε μου. Σε βλέπω, χάρη μας κάνει. Όχι, εσείς θα μου πείτε. Εσείς θα μου πείτε, όποτε θέλετε. Έλα, είναι πολύ να πες με τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Τι έχουμε για σήμερα? Τι έχουμε για σήμερα? Έχουμε γιορτές πρώτα απ' όλα. Να πούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον Δημήτρη, στη Δήμητρα, στη Δημητρούλα. Στον Γλυκό. Συγγνώμη. Πρέπει να δω άλλη μια φορά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Πώς? Στο Γλυκό, στη Γλυκιά. Στον Λεπτινό και στη Λεπτίνα. Για πάρτι μου όλα τα ονόματα! Ξέρετε Λεπτινό, Λεπτίνα. Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη που είναι ο Πολύουγος. Πολύ σωστό. Μπράβο. Πολλά Θεσσαλονίκη, παιδιά. Ευχαριστούμε. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Θες να δουλέψεις εδώ μπροστά. Τι κάνεις εκεί πίσω μακριά. Θωμά μου. Θωμάς. Πού θα λοιπόν πάμε απόψε? Σε όσους τους λένε Δημήτρη και Δήμητρα. Μόνο αυτοί. Μόνο σε αυτούς. Σε όσους γιορτάζουν, υπάρχει ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας. Το οποίο τι κάνει? Έκανε το εξής. Αν σε λένε Δημήτρη ή Δήμητρα. Αν σε λένε Δημήτρη ή Δήμητρα, μπορείς με δύο απλές κινήσεις να πούμε σε ποιο site. Φυσικά και θα πεις. Ωραία, λοιπόν, στο www.neolea.gr με μια πολύ απλή κίνηση δηλώνοντας συμμετοχή μπορείτε να κερδίσετε σήμερα ένα μπουκάλι και να διασκεδάσετε με την παρέα σας. Συγγνώμη να ρωτήσω, τι είναι αυτό? Λοιπόν, κάνεις και ζημιές. Είναι η Νεολαία και η GR, δύο φίλες. Είναι η Δήμητρα και η Νεπτίνα. Και μαζί με το μπουκάλι παίρνετε και τα κορίτσια και διασκεδάζετε όλοι μαζί. Βλέπω την Τζούντι και την Τζούντιθ, αλλά η Τζέσικα πού είναι? Με την Τζόση. Μ' αρέσει. Ο άλλος που κάνει το αεροπλάνο. Κοίτα, κοίτα. Βάλε ξανά τον κήπο. Κάνει το αεροπλάνο. Εκεί έτσι πέταλα. Ωραίο κέφι κάνε. Χωρίς να τα γορίτσια, χωρίς να τα γορίτσια. Λοιπόν. Κοίτα, κοίτα. Φραντζέσκα, το κλαπ που σας κάνει τώρα για τη γιορτή σας, τη διασκέδασή σας. Παιδιά, θα να μας παρεξηγήσω. Λοιπόν, όχι. Μιλήσω σοβαρά. Στο www.neolea.gr δηλώνετε συμμετοχή και αν σε λένε Δημήτρη ή Δήμητρα, σήμερα μαζί με τους φίλους σου μπορείς να σκεδάσεις, όχι σε αυτό το μαγαζί, να το πούμε. Θέλουν και ταυτότητα. Ναι, πώς θα αποδείξεις ότι σε λένε Δημήτρη ή Δήμητρα? Να πω εδώ κιόλας επί τη ευκαιρία, θα το δείτε και εν καιρό από τη Διδότη, είναι πολύ της μόδας. Το animal print. Το animal print και οι σκληροτροφές. Συγγνώμη, Θωμά μου, συγγνώμη, δεν μπορώ, θα σκάσω. Λέγε, λέγε. Πού είναι αυτό το μαγαζί? Ζητάνε όνομα. Γιατί είναι όλες γυναίκες μόνες τους. Οι άλλοι χορεύουν σαν τα αρκούδια. Αυτό είναι στο κέντρο. Ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε πού, αλλά όχι αυτό που δείξαμε, λέω, που είναι τα κορίτσια μόνο τους και χορεύουν. Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά περισσότερα μπορούμε να πούμε στο Facebook, στο Made in Star, στο fan page μας. Έτσι. Λοιπόν. Όλα, ό,τι πάρα πολύ ωραία. Πέρα. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε θέλουμε να μαθαίνουμε για αυτό το μαγαζί, πέρα από το Made in Star και www.neolea.gr δηλώνουμε συμμετοχή. Να πούμε όμως στο μάμο, αυτό που μου είπες και εμένα χθες που τα λέγαμε, ότι αυτό δεν ισχύει μόνο εν όψη του Αγίου Δημητρίου, όχι, ισχύει για κάθε ονομαστική λοιπόν, ορτή. Το συγκεκριμένο μαγαζί θέλει να καθιερώσει το συγκεκριμένο έτσι δώρο για κάθε εορταστική. Την πάτησα εγώ γιατί η Αγία Φραντζέσκα δεν καταλαβαίνει. Θα σου βρούμε άλλο όνομα. Δεν είναι ιταλικό. Τελική ορτή. Μαρία. Ορίστε. Τι. Θα σε κλαίμε Φραντζέσκα Δήμητρα σήμερα. Ναι, σωστό. Μπορούμε να σε πούμε Δήμητρα. Παιδιά, μια εσύ θα μας, σηκώ λίγο πάνω παιδί μου, είσαι όσο την πλάτη σου. Θα νομίζει και η Μανούλα ότι δεν περισσέχουμε το παλικάρι μας. Λοιπόν, βλέπουμε τυχερούς για το διαγωνισμό και τα καλλιτικά.
να βαφτούν όλες οι Δήμητρες και οι Δημήτριδες να πάνε στα στέκια τα ωραία. Ειδικά οι Δημήτριδες με αυτά από τη Φέντη. Τι? Οι Δημήτριδες με αυτά από τη Φέντη. Να το κάνουν εδώ στην καλή τους. Λοιπόν, θέλω παρακαλώ πολύ να πάμε τώρα να δούμε μαζί τους 5 τυχερούς και τις 5 τυχερές του διαγωνισμού, μια προσφορά του www.123omorfia.com 123omorfia.com επαγγελματικά προϊόντα μακιγιάζ από την εταιρεία Peggy Shaz. Πού είναι τα ονόματα, παιδιά? Γεωργία Χατζηλία. Όλε. Ιωάννα Μαρκουλάτου, Κατερίνα Μπούνα ή Μπουνά, Γεωργία Καραμάνη και Νίκη Αβραμίδου. Συγχαρητήρια σε όλες τις κοπέλες να πούμε. Μπράβο. Σε καλή μεριά. Συγχαρητήρια. Και Θωμά, τι το θες εσύ αυτό? Να το πάρω για τη μητέρα μου. Πάτω. Μήπως είναι κάποια από τις νικήτριες? Όχι. Τότε φέρ' το πίσω. Η καλότερη, θα το πάρω για τη μητέρα μου, λέει. Λοιπόν, να φτάσει για σήμερα. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα, να βγείτε να το διασκεδάσετε όσο γιορτάζετε ή να μαζέψετε τους φίλους στο σπίτι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Μου... Δεν χρειάζεται ένα άλλο. Θωμά μου, συγγνώμη για πριν, έβλεπα τις κοπέλες με τα μπίλια και δεν άντεξα. Φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο πάλι εδώ στο Made in Star. 2:15. Φιλάκια. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now rock your body. Oh. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Oh. 'Cause I already.